Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Εδώ είμαστε, μαρμίτα. Στη ζωή αυτή τα πάντα γίνονται για τη μαρμίτα. Πόλεμοι, συμμαχίες, χαμένες φιλίες. Εντάξει, παίζουν ρόλο και οι κουμπάρες αν μπαίνουν μέσα η μία με την άλλη στα ζευγάρια κτλ. Αλλά όλα γίνονται για τη μαρμίτα. Και εκείνο μαρμίτα είναι, μαρμίτα σπέρματος. Ποια θα αρπάξει πρώτη την μαρμίτα? Καυγάδες, μπουνιές, κλωτσιές, συμμαχίες, θρησκείες. Κόμματα, ποδόσφαιρα. Από κόμματα. Όλα είναι μαρμίτα. Και αν μου πει κανείς, καλά, εγώ είμαι οπαδός. Εγώ είμαι οπαδός. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ τι έχω όφελος? Τι μαρμίτα? Έχεις τη μαρμίτα της ψυχής σου, ρε καθήκη. Τι θα πει μαρμίτα της ψυχής? Η ψυχή σου γεμίζει μαρμίτα έχοντας ταυτιστεί πίσω από μια ομάδα. Πον ακόμα αργότερα. Είμαι πατριώτης, λέει ο Μαλάντος. Εγώ δεν είμαι ακροδεξιός. Είμαι πατριώτης. Ψυχούλα του γεμίζει, του πατριώτη. Φυσικά γεμίζουν και τα λεφτά, έτσι, γιατί πολλοί πούλησαν πατριωτιλίκη και με το πατριωτιλίκη γέμισαν τις τσέπες τους. Άλλοι πούλησαν. Δεν μπορεί να έχει ανθρώπινη ψυχή. Άλλοι πούλησαν. Έχω και σάπιο δόντι.
άλλοι πούλησαν χριστιανιλίκη, άλλοι πούλησαν μουαμεθανιλίκη, άλλοι πούλησαν βουδιστιλίκη, άλλοι παοξιδιλίκη, αργιανιλίκη, τον Άρη, ρε! Παρεμπιπτόντος, καλημέρα. Το φιλικό με την Boca Junior πότε θα γίνει? Ξέρω. Δεν ξέρεις εσύ. 30 Φεβρουαρίου, ξέρω. Λοιπόν, είχαμε πρωταθληματάρες, ξεκίνησε η Μαρμίτα στην Ανατολική Στράκης 10 με υπεύθυνο και χρηματοδότη τον κύριο εκ δεξιών μου. Ξεκίνησε δειλά-δειλά το Σάββατο, πήγε την Κυριακή. Θα ενισχύσει με ουζομεζέδες, θα ενισχύσει με hot dog, θα ενισχύσει. Με τι θα ενισχύσει, με τάβλη. Το κουμάρι πώς θα το παίζουν, πώς θα γίνει, διαγωνισμός ταβλιού, πώς θα μελείς. Κάνουμε και τέτοια πράγματα, ιδίως στις κατασκευές που δεν έχει μπάλες και τέτοια, για να έχει ο κόσμος να είναι αφοσιωμένος στα κόμματα. Σκάκι, σκάκι έχει για τους κουλτουριάνες. Μουσάντους είναι κομμουνιστής, κουλτουριάνες. Είναι του Σαββίδη παιδί αυτός. Σκάκι, θέλει γιατί ο Ιβάν. Μαζί με τον Γιωργάκη θα παίζουμε. Και έχω μάθει ότι ο Γιώργος είναι και πολύ καλός. Ποιος Γιώργος? Ο Γιώργος ο Σαββίδης. Τι ξέρει? Σκάκι. Σκάκι, ξέρουν ή έξυπνοι? Εντάξει τώρα, μη τι. Ποιος ο Αλέξης? Ο Αλέξης ο Κούγιας, εντάξει. Ο νεαρός γενικότερα. Εντάξει παιδιά, τώρα με τον Κούγια μην μου αρχίσετε, έφτιασε τον Εκαντούρη. Ας τον πλάκουν ο Εκαντούρη. Πώς ήταν ο Μαουρίτσιο, ποιος ήταν? Ο Καντούρη. Όπως τον έφτιαξε, του είναι δυο που μιλιάζει ανάμεσα στα μάτια, τον τελείωνε. Για μένα δεν έπρεπε να το φτύσει ο Κούγιας. Ο προπονητής του έπρεπε να το φτύσει, δεν παίζει μπάλα να πούμε. Ποιος προπονητής του? Αυτός που λέμε ότι έχουν για προπονητή. Ποιον, ο ΠΑΟΚ? Ναι, έπρεπε να το φτύσει. Θα τα πούμε. Όχι αυτόν, για να μην προσωποποιώ, όλοι για φτύσιμο ήταν. Τέλος πάντων, κερδισμένος της αγωνιστικής ο ΠΑΟΚ. Πήρε τον πόντο στη Λάρισα, αντίθετα ο Ολυμπιακός. Εκ των πραγμάτων, εγώ παιδιά. Για να κερδίσει ο Πανιώνιος, αν είναι κερδισμένος. Πανιώνιος είναι υποτακτικός του ΠΑΟΚ. Έχει ένα όπλο ΠΑΟΚ. Έχει όπλο τον Πανιώνιο υποτακτικό. Πώς το λένε, αυτό που φέρνει το τσάι, από αυτό που τον τρίβει τα πόδια όταν έχει κράμπες κτλ. Η νίκη του Πανιωνίου είναι μέσα Ολυμπιακή και είναι δική μας υποτακτική. Ο Πανιώνιος πέρσι στον ΠΑΟΚ ήταν υποτακτικός. Θα δούμε φέτος πώς θα είναι. Η Κέρκυρα στον ΠΑΟΚ ήταν υποτακτική. Στα πλεόφια τα δύο δεν υπάρχουν. Υποτακτική η Κέρκυρα. Και τα Γιάννενα τα βλέπω μόλις φύγουν από τα Γιάννενα. Έχουν βγάζουν μια βλαχιά να πούμε. Χθες ο Μανθάτης για παράδειγμα, σαν τρίτο σκάφο στο 5-3-2, δεν υπήρχε στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Στην Τούμπα υπήρχε Μανθάτης. Ούτε στην Τούμπα. Μπήκε ο Σαλαγή βέβαια στην Τούμπα. Η Γιουβέντους δεν ξέρω στο 2-2 την αφήσαμε. Τι έγινε δεν γνωρίζω. Πρέπει 2-2 να χάθηκαν πέναλτι κτλ. Είδαμε τη Γιουβέντους. Είδαμε τη Γιουβέντους ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο από την αρχή του πρωταθλήματος του Ιταλικού με πολλά μεσομεντικά προβλήματα. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό την έκανε ο Ολυμπιακός 5 κόντρα επιθέσεις και 2 αποκρούσεις των παιχτών της Γιουβέντους εστημένα. Είχαμε και 2 rebound των Ολυμπιακών. Μαλάτσα τον Ολυμπιακό. Έλα. Εσύ και καλύτερα, Λέμαργε. Θέλουμε πιο δυναμικό. Μην μας πειράσει την εκπομπή, Λέμαργε. Στείλ τα αργότερα τα μηνύματα. Κοίταξε τώρα να δεις. Είδα κάποια πράγματα στην Ευρώπη και μου έκανε εντύπωση αυτό η τηλεόραση. Είδα Augsburg, πώς το λένε, Dortmund. Πέναλτι από την TV, με τράβηγμα, ξέρω εγώ, λέει να δω την τηλεόραση κτλ. Σήμερα πιο μάτσο. Το οποίο! Την Bayern, ζητάει βίντεο σε σαν ρέφερι. Ναι. Περίμενε. Ναι. Αυτό δεν είναι το μάτς. Και τη Bayern ήταν. Μήπως κάνω λάθος. Περίμενε. Και τη Bayern ήταν. Γιατί έχει πολύ ψωμί αυτό. Ναι. Περίμενε, να το. Περίμενε λίγο. Τα βίντεο ρέφερι θα καταφέρω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Να το. Gladbach Hannover 2-1. Ναι, άλλο αυτό. Όχι, το Gladbach δεν ήταν. Ζητάει τη βοήθεια. Πάει ο διαιτητής. Και λέει πέναλτι. Ναι. Το βλέπουμε ξανά κι εμείς. Ναι. Συγγνώμη, εδώ είναι και η κρίση του διαιτητή, έτσι. Ναι. Για μένα δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι. Δηλαδή, τι σκαλίζει, ας πούμε, τώρα το γράμμα του νόμου τυπικά, αν ο αριστερός. Του δίνει ευκαιρία, ρε παιδί μου, η τηλεόραση να πάρει μια απόφαση. Υπάρχουν τόσο δύσκολες φάσεις. Ναι, σήμερα με την Bayern. Bayern ήταν, ρε, σήμερα που βλέπαμε. Ναι. Ποιο ήταν, η Bayern? Χέρτα Bayern. Χέρτα Bayern. Αυτό έκανε δύο καταλογίζει, πέναλτι και το ακυρώνει. Το ακυρώνει. Στο replay. Και έκανε δύο λεπτά. Δύο λεπτά για να καταλάβει. Του ήθελε πάντω τηλεόραση. Και του Μάτο ήθελε τηλεόραση. Και του Μάτο ήθελε τηλεόραση. Εμεί έχουμε τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Δεν έχουμε τηλεοράσει στην Ελλάδα. Αυτό το VAR, το σύστημα. Βίντεο assist ρέφερε, εσύ. Περίμενε. Θα βοηθήσει πολύ, αρκεί η καρδιά σου να είναι καλά. Μην έχεις καμιά βουλωμένη αρτηρία κτλ. Θα κάνεις πρώτα έναν ιατρικό έλεγχο, καροτίδες καρδιολογικό και μετά θα ξεκινήσεις άσκηση που χρειάζεται αναερόβια ικανότητα. Τι σημαίνει αναερόβια ικανότητα, γι' αυτό που στέλνει το μήνυμα. Ένας που περπατάει γρήγορα και ανεβάζει 110-120 σφιγμούς επί πολλή ώρα. Είναι η γυμναστική του ηλικιωμένου, η γυμναστική του καρδιοπαθή, η γυμναστική αυτού που έχει ζάχαρο και θέλει να τα κατεβάσει. Είναι η καλύτερη γυμναστική. Το περπάτημα, το γρήγορο.
Εάν θέλεις σε μια ηλικία να ξεκινήσεις box, γυμναστήρια, τρεξίματα κτλ. Και η άσκηση να φύγει από το αερόβιο και να πάει στο αναερόβιο κομμάτι, εντάξει, εκεί υπάρχει μια εξίσωση που λέγεται 220 μείον την ηλικία. Δεν πρέπει να ξεφύγεις από αυτό το νούμερο, ακόμα και αν είσαι υγιής, ακόμα και αν οι αρτηρίες σου δηλαδή είναι ανοιχτές, οι καροτίδες σου είναι ανοιχτές, θα πας να κάνεις έλεγχο ιατρικό. Φύγαμε παρακάτω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα στην χθες μάλλον στη Λάρισα έχασε 2 βαθμούς. Ναι. Από τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτή και ο Απόλλωνας των Αθηνών πρέπει να είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Τι θες να πεις, ξεκίνα εσύ. Εγώ. Ναι. Λοιπόν. Με Γιοβάνοβιτς center back πολύ αργό. Με ένα Μπόζοβιτς τερματοφύλακα πάρα πολύ αργό, αγύμναστο. Με τον Μπερόνε καλές να μπαίνει. Καλές εμφανίσεις κάνει ο Μπόζοβιτς. Πώς? Το βγάλεις για εθνική. Καλές εμφανίσεις κάνει ο άνθρωπος. Εντάξει. Με πολλούς σιτς η Λάρισα, φτηνοδουλειές δηλαδή του Κούγια. Ντελεζίτς, Ζιζίτς, Γιοβάνοβιτς, Αγκάνοβιτς, Παπάροβιτς κτλ. Συγκλονιστικός Αγκάνοβιτς. Ναι. Ναι, λέω για τη φτηνοδουλειά. Συγκλονιστικός. Και εσύ έχεις τετράδα τον Ελκαντουρί, δηλαδή. Συγγνώμη, φάγατε τον. Τον Μπίσεσβαρ για να φέρετε τον Ελκαντουρί. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν παίρνω προμήθεια από τον Κουτσαλολιάκο, λέω ότι εγκληματείτε. Δεύτερον. Εγώ ανανεώσαν το κουλούρι. Το κουλούρι είναι για να βγάζουν έξω από τις εκκλησίες με τυράκι τώρα. Τι δουλειά έχει το κουλούρι στον ΠΑΟΚ να πούμε. Βάλατε τον Μαωρίτσιο και διώξατε τον Χαρίση. Δηλαδή ο Χαρίσης είναι χειρότερος από τον Μαωρίτσιο. Σε μαρκαρίσματα, ταχύτητα και τα άλλα. Πιο τεχνική ο Μαωρίτσιο. Και άλλο είναι έτσι πως παίζει τώρα. Όχι, ναι. Μπορεί αργότερα ο Μαωρίτσιο όμως θα βγει. Πολύ ωραία. Μπέλκας δεν είναι εξτρέμ. Το είπαμε και αυτό. Πρίγιοβιτς μόνο με το κεφάλι όταν ο στόπερ ο άλλος πάει στον πάγκο να κατουρίσει. Μόνο ψηλά. Και ερχόμαστε στη Φακλάνα το Βιερίνια. Δικαίως ο Κωστή Ραπτόπουλου. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, εγώ το πιστεύω. Με τη Φακλάνα το Βιερίνια. Ο οποίος Βιερίνια 1,5 εκατομμύριο, τίποτα. Μηδέν πονάγιφτερνα. Το βγάλαμε στο 85, μπήκε η άλλη η βαλούτα ο Μακ. Εντάξει. Ένας Τζίμιροτ που τρέχει σαν το χαμάλι εκεί πέρα και ένας Μάτος είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Σ' ακούω. Λοιπόν, ο προπονητής, αυτός τέλος πάντων που έχουμε, είπε ότι χρειάζεται λέει χρόνο η ομάδα για να πάει καλύτερα. Ναι, έκανε δηλώσεις. Ναι, δυστυχώς, καταρχήν εντάξει, οι δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για μια ακόμα φορά αυτός δεν πρέπει να μιλάει. Δηλαδή κάνει κάτι απίστευτες δηλώσεις με την Έστερ σου για μένα, λέει ψέματα για τη φυσική κατάσταση. Ναι. Πάλι κάνει δηλώσεις, στέκεται στο ότι έμεινε με παίχτη λιγότερο 2 λεπτά πριν και στο πέναλτι που δεν δώσανε ενώ από το 45 και μετά στο δεύτερο ημίχρονο που μπαίνει. Σωστό αυτό. Ναι. Που, κοίταξε, φίλε, να πω λίγο κάτι σε αυτό πάνω σε αυτό το μήνυμα και να το ξεχάσω. Μιχάσει τον ρυθμό. Ναι, ναι, όχι, δεν το είχα τον ρυθμό. Το πρωτάθλημα φέτος, ο λόγος που το πάρει κάποιος είναι γιατί κάποιος πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Δεν μπορεί ο λιγότερο να... κακός. Δεν μπορεί ναι, να μείνει κάποιος. Όχι ο καλύτερος, ο λιγότερο κακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Εκεί και πέρα τώρα, ο συγκεκριμένος ο προπονητής εμένα, όταν βγαίνει και μου λέει στη συνέντευξη μετά το match ότι εμένα με πείραξε το ότι έμεινα με 10 παίκτες, το ότι δεν μου δώσαν πέναλτι και ότι έχασα τη συγκέντρωσή μου για 2 λεπτά, ενώ από το 45 μέχρι το 88 δεν μπορεί να καθαρίσει το match με αυτόν τον αντίπαλο. Και κάνουν πασούλες αυτοί, γιατί τα βλέπαμε, μην μεταφέρουν λίγο στο γήπεδο. Τα κάνουν πασούλες αυτοί μεταξύ τους. Δηλαδή, εντάξει, για μένα αυτός ο προπονητής προσωπικά. Και εγώ, κάτι άλλο. Εντελώς δεν εμπιστοσύνη. Κάτι άλλο. Επίσης, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει. Ότι ναι, θέλει καιρό του μοντέλ. Αλλά να πηγαίνουμε στο καλύτερο. Εδώ, αυτό το μισογύρισμα πήγαμε προς το χειρότερο με αυτό που έγινε. Γιώργο, ερώτηση. Γιώργο, ναι. Δεν πήρε την αποστολή τον Κάτσε και τον άλλο τον συγκαμμένο τον Κάνιας. Ναι. Είναι καθαρά εξάρια αυτή. Για μένα αυτό ναι. Ξέρεις τι δείχνει. Ναι. Δεν είναι δείχνει αυτός ότι ναι. Θέλει να φέρει να παίξουν οι δικοί του. Ναι. Είναι σε αυτό τα καλά του... ο άλλος, ναι. Ο προηγούμενος, ο άσυλος που το λέγαμε και τα λοιπά, ήταν μια φορά αιμονικός, αυτός είναι 10. Ούτε τον Κάτσε βάζει μέσα, ούτε τον Κάνιας τον έχει εξαφανίσει. Εξαφάνισε τον Μπίσεσβαρ, όλους δηλαδή εγώ συμφωνώ μπράβο του. Θεωρεί ότι αυτοί είναι καλοί. Αυτοί πρέπει να παίζουν. Εντάξει, μπράβο. Αλλά έτσι δεν γίνεται η δουλειά. Τι πράγμα, τι είπες. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν πήρες κύριε μου τον Κάτσε και τον. Πες τώρα. Κάνιας. Και τον Κάνιας. Είσαι στο 81-0. Είσαι στο 81-0. Ο Περόνε μπαίνει στο 75. Ο Περόνε μπαίνει στο 75. Εμένα μια γνωστή μου τα είχε με τον Περόνε. Και την κορόιδευα και την έλεγα. Καλά. Άμα κάτι έχει πει, μην θα πω ονόματα. Ναι. Λέω,
Ο Περόνε, λέω, χρειάζεται δύο μαξιλάρια να του τρίβει τα πόδια κτλ. Ρε Κωστή, μη λες για τον Περόνε. Ρε ο Περόνε, άμα τον πάω εγώ και ο Περόνε με τον κόκκινο στο βουνό, μπορεί ο κόκκινος να τον περάσει τον Περόνε. Δεν υπάρχει Περόνε βιολογικά. Ένα δυνατό παιδί, γέρος είναι, ταλαντούχος, ωραίος, έκανε την καριέρα του. Ποιος Περόνε, τον πήρε ο Κούγιας εκεί κτλ. Βάζει τον Περόνε. Γίνεται ένα κόρνερ από αριστερά, χτυπάει μια κεφαλιά ο Περόνε, την παίρνει τον Βαρέλα. Ναι. Βγαίνει μπαλάω. Ναι. Αυτό το δόντι πρέπει να το βγάλω και εξαγωγή. Έχει σπάσει και κρατάει από μέσα. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη φάση γίνεται μια αναμπουμπούλα, ξανά πηδάει ο Περόνε. Ξανά πηδάει ο Περόνε, τον παίρνει κεφαλιά. Το φίλο μας τον Βαρέλα. Έχεις βάλει εσύ το Σαχόφ στο 62. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι. Έχεις βάλει το Σαχόφ. Έχεις βάλει το Σαχόφ εκεί στο 62 στη θέση του Πέλκα. Μόνο του Γερίνια δικαιολογούνται τα λάθη. Πρόσεχε τώρα. Πονούσε, λέει ο άλλος. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Και δεν βάζεις τρίτο στόπερ πάνω στον Περόνε, γιατί έχεις πρόβλημα εκεί. Δεν το βλέπεις. Τη γλιτώνεις μια φορά. Όπως προχθές έπαιζε. Dortmund. Το 0-2 και έχει τελειώσει το. Δεν το βάζει το 0-2. Κάνουν πάσεις μεταξύ τους αυτοί τώρα. Μια απλή κίνηση είναι. Βγάζεις τη Φακλάνα το Βιερίνια. Πετάς μέσα το Σαχόφ τρίτο στόπερ, αν δεν θες να βάλεις το Μαλεζά. Πάρα πολύ ωραία. Το Σαχόφ τρίτο στόπερ και βάζεις τον Κάτσι τον Κάνιας. Κέρδισες 1-0. Δύο πόντους πήρες το πρωτάθλημα. Δεν θες να το κάνεις αυτό. Βάλε το Μαλεζά. Μαζί με τον Βαρέλα και μαζί με τον Ζαμπράνο 3, βγάλε αυτή τη Φακλάνα το Βιερίνια. Δεν κάνει ο Βιερίνια ακόμα, είναι πάρα πολύ πίσω. Βγάλε τον Μπρίγιοβιτς. Παίξε με Μακ. Θες να βγάλεις το Βιερίνια. Παίξε με Μακ Βιερίνια 5-3-2. Πάρε ένα 0 το μάτς. Τελειώνεις. Δεν κοουτσάρεις. Δεν τα βάλες για 3 γκολ. Είσαι στο 85. Πρέπει να πάρει και ψυχολογία. Πάρε τους βαθμούς. Πάρε τους βαθμούς. Και τελειώνω και λέω, και Γιώργο, και τελειώνω και λέω. Άντε ο Περόν είναι ψηλός. Άντε είναι σωματώδης. Άντε είναι δυνατός. Είναι 30 φεύγα χρονών, βαρικόκαλος. Και σε μια φάση στο 1-1 φεύγει. Και τον αφήνει πίσω. Ένας μένα με τον Βαρέλα. Και τον αφήνει πίσω. Και αυτό τον Βαρέλα που του πλήρωσε ο φελός ο Σαβίδης με το φελό το γιο του 1-200 το χρόνο, του φεύγει ο Περόν στο ένας μένα. Και σουτάρει. Σουτάρει και αν πάει η μπάλα λίγο πιο εκεί μπορεί να γράψει 2-1. Πήγε πάνω στο Ρέι, έκανε μια αυτή ωραία και απόκουσε την μπάλα. Γιώργο, συνέχισε. Λοιπόν, όχι, για μένα είναι αδικαιολόγητο αυτό να βρίσκουμε δηλαδή τι θα κάναμε μετά για να κρατήσει το σκορ. Γιατί αυτή τη στιγμή και πάλι αυτό που είδαμε στη Λάρισα είναι ότι οι παίκτες μας έχουν προσωπικότητα, δηλαδή ό,τι βγήκε, αυτό το λίγο που βγήκε, δεν βγήκε κανένα στιγμή, ήταν από τις ατομικές τους ενέργειες. Λοιπόν, μόνο ο συνδυασμός της έδρας του μεγάλου γκολ. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι. Δεν ξέρω, άντε να περιμένουμε πάλι. Ορίστε, για να μην φωνάζετε μερικοί που με κράξατε, που είπα κάποια πράγματα. Να περιμένουμε κι άλλο, να δω. Να δούμε μετά την διακοπή τι να κάνουμε. Φυσικά, εγώ αυτά που βγήκα πολύ και είπανε να φύγουν, λέω, όχι φίλε, κανένα δεν πρόκειται. Γιατί να φύγουν, γιατί να παρατήσουν τα λεφτά. Μαρμίτα είναι που λέει ο άλλο. Η διοίκηση πρέπει σιγά σιγά να αναλάβει τις ευθύνες της. Γιατί αν δεν αναλάβει η διοίκηση, θα γίνει πάλι που και αυτό το καταδικάζω. Θα γίνει καμιά επίσκεψη σε κανένα ξενοδοχείο και θα βγαίνετε και θα λέτε και μα και ο λαός του πάω και τι κάνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πώς να το πω, ρε παιδάκι μου. Σας θέτω πρώτον ευθυνών σας. Παίκτες, προπονητές και διοίκηση. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Όλος ο λαός του πάω φέτος θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Μας βάζετε και πλακωνόμαστε μεταξύ μας γιατί λέμε το αυτονόητο. Δεν παίζουμε πάντα, τι να κάνουμε. Στοπ, είδες ΠΑΟΚ. Καλό, ναι, καλό, έξυπνο, καλό, ναι. Είδε ΠΑΟΚ. Ναι. Είδε ΠΑΟΚ. Όλα τα παιχνίδια τα βλέπω. Ακούω. Ο καθένα πιάνει ό,τι στοιχεία μπορεί εδώ πέρα, ό,τι θέλει. Πάω και εγώ τι έχω. Πάω και εδώ. Και εδώ τι έχω. Καλά, Ηλίας Φιντάνης. Ο Φιντάνης είναι αστυνομικός. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι αστυνομικός. Έτσι μου είπε ο Μάσος Τόντον, γιατί έχει χαβαλέ με αυτό που είπε. Έχει μούτρα ασφαλίτη διοικητή. Ναι, Ρουφιάνου, ας πούμε και. Εντάξει, ο Φιντάνης είναι ίδιος, δίδυμος αδερφός χαμένος, ξένου προπονητή ποδοσφαίρου, πασίγνωστου, που έχει παίξει εναντίον του ΠΑΟ. Με ποιον είναι. Ποιον. Μην πετάγεσαι, ρε μαλάκα. Άστο να το στείλουν. Μαλάκα, ο Μάρτιν Γιόλ. Ίδιος ο Γιόλ ο Ολλανδός, που είχε παίξει με τον ΠΑΟ, με τον Άγιαξ, εναντίον του ΠΑΟ. Δεν το σκέφτηκα εγώ, το λέω την αμαρτία μου, ο Θωμάς ο Στόντον. Απίστευτο, πάμε παρακάτω. Ας βγουν να μας πούνε όλοι αυτοί. Που πάνε να μας πείσουν μετά από κάθε μια καλή ενέργεια που κάνει ο Δημήτρης ο Πέλκας, πόσο καλός παίκτης είναι. Ναι. Γιατί τον προηγούμενο αγώνα,
Αν δεν το είχα δει, θα πίστευα ότι ο Πέλκας είναι κάτι ανάμεσα σε Ντεμπρούινε. Ήταν πολύ καλός στο προηγούμενο παιχνίδι. Πολύ καλός όμως. Ωραία και μωρέ, μην το παιδί, να δούμε μια διάρκεια κάτι. Εγώ με τον Πέλκα δεν είμαι τόσο. Αυτό είναι απίστευτο. Μετά από κάθε που κάνει τρεις καλές ενέργειες. Εντάξει, έπρεπε να του κάνουν αβάντα για να κάνουν και το συμβόλαιο. Βέβαια, αυτοί οι μαλάκες που του κάνουν αβάντα, προμήθεια δεν παίρνουν από το συμβόλαιο. Οπότε τζάμπα αβάντα. Ό,τι βλέπουν θα λένε. Όπως επίσης γράφω και το κουλούρι, το Αετόπουλο. Το Αετόπουλο που το κάνανε ανανέωση. Δηλαδή πιάσαν το. Σαββιδί. Δεν ξέρω. Σαββιδί. Δεν ξέρω αν ο πισινός είναι μαλακός ή σκληρός. Πάντως τον έπιασαν καλά με τον κουλούρι. Όπως τον πιάσαν με τον Βιερίνια καλά. Πάμε παρακάτω. Στον πιάνω καλά, σ' αρέσει. Φαίνεται τα λεφτά δεν τα έχεις και πολύ. Σε εκτίμηση τα πετάς. Καλά κάνεις, τι με νοιάζει εμένα, δικά μου είναι. Στενοχωρέ για τον Λεκαντουρί, για αυτό που έγινε, για ποιο λόγο. Γιατί. Κάτσε για να πεις γιατί ρε παιδί, αν ήταν με άλλον παίκτη θα χαιρόσουν. Ναι. Αν ήταν κανένα κολόπεδο, μπορεί και να χαιρόμουν. Είναι συμπαθέστατος και για Μαροκινός. Είναι τρομακτικά νυφάλιος και γαλήνιος. Έπρεπε να το πλαχώσει το κούγια. Το παιδί τρώει σπροξήματα, ξύλο το ένα το άλλο, δεν κάνει τίποτα. Το άλλο δεν θέλω να πω, το ξέρω το φάση. Τη ζωή του παίζει ο άλλος. Λογικό είναι, στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνω τώρα, πάω και ρε φίλε. Σηκώνει τους αντιπάλους του, τους χαϊδεύει και γίνεται τώρα αυτό πέρα. Λέει κάποια στιγμή στη φάση, λέει ο Ελκαντουρί, όντως λέει πούτο, πούτο. Δεν το ξέρω. Το πούτο, πούτο τι είναι. Στα ισπανικά βρισιά. Τι βρισιά είναι. Τώρα δεν την διδαλωπούμε. Να φάει κανένα σουρού σταθμό για να κάνουμε από ό,τι είναι τη μετάφραση. Α, χοντρή βρισιά δηλαδή. Είναι ναι, βρισιά. Πολύ χοντρή. Ναι. Το λέω αυτό είναι πολύ Λέω, ο άνθρωπος νομίζω ότι το λέει για την μπάλα και την κακή παλιά που του κάνει ο συμπαίκτης του. Και. Όχι για κάποιον της Λάρισας. Γιατί κάποιος Λαρισαίος. Συγγνώμη, δηλαδή ο Βλάχαρος ο Λαρισαίος που πας στη Λάρισα και θες διερμηνέα για να καταλάβεις τι λέει, όπως την επανομή. Κατάλαβε ο Βλάχος τι σημαίνει πούτο πούτο. Ο Κούγιας δηλαδή ξέρει ισπανικά. Καταλαβαίνει. Πούτο πούτο. Το ξέρουν όλοι αυτό, μωρέ, το ξέρουν όλοι, εντάξει. Ποιον βρίζει, ποιον βρίζει. Δεν είναι εγώ, νομίζω ότι ο Ελκαντουρί δεν βρίζει αυτό. Καλά, εντάξει, άσε τώρα την μπάλα πέτρα. Ή τον πάγκο. Την μπάλα την πάσα που του κάνει που είναι κάκεστη όμω. Δεν τι κάνει πια το δεξιά μου την πάσα, Γιώργο. Τραγική πάσα. Πάμε. Βγαίνει και δεξιά πλάγιο. Συμπέκτη, μπράβο, νομίζω είναι ομάδα. Μπράβο, σωστό. Νομίζω είναι αυτό. Άκη για τον Ηρακλή, θα σου πω φίλε ποιο είναι. Θέλω να πω για τον Ηρακλή κάτι πολύ σημαντικό. Μην ασχολείσαι. Όχι, όλο λάθο κάνει. Αυτό που έγινε με τον Ηρακλή για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ποδοσφαιρικά πολύ σημαντικό. Ο μόνο λόγο που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το στηρίξω είναι γιατί είναι άλλη ομάδα τη πόλη και πάντα θα υπάρχει αντιπαλότητα. Αλλά για μένα αυτή τη στιγμή το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, όταν τελειώσει η χρονιά, πρέπει να βγει τον Ηρακλή να τον κάνει ταινία. Πώ γίνεται με την Νότια Φόρε το ένα το άλλο. Γιατί όμω. Αξιέπαινη προσπάθεια το να δουλεύουν οι άλλοι αφιλοκερδό. Το να τρέχουν στο τέτοιο, αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω. Ποιοι δουλεύουν αφιλοκερδός. Και στον Ηρακλή. Ποιος δουλεύει αφιλοκερδός. Λένε ότι οι προπονητές αυτοί που πήραν δουλεύουν αφιλοκερδός. Ή αν δεν δουλεύαν στον Ηρακλή, ο Αναστασιάδης ο Σάκης, πού θα δούλευε. Όπα, τι είπες τώρα, μωρέ. Στο Πασαραϊκό ήταν. Το διώξαν τον. Οπουδήποτε β' εθνική. Σταμάτα. Οπουδήποτε σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Δεν τον έπαιρνε κανένα. Άλλο βρε, θα σου πω εγώ. Ναι. Στο Μέγα Αλέξανδρο στα Καμινίκια με 200-300 ευρώ το. Ναι, αλλά τώρα είναι στον Ηρακλή. Είσαι σίγουρα, ναι. Ποιο άλλο δουλεύει τσάμπα εκεί, ποιο. Όχι, όλο το προπονητικό. Ο Κατσαμπίσο Τάσος. Ποιο, μισό λεπτό. Εάν δεν δουλεύω στον Ηρακλή, ποιο θα του έπαιρνε. Είναι σαν να λες ο Ραπτόπουλος δουλεύει τζάμπα. Ξέρω εγώ κάπου, στο Μετρόπολη κτλ. Ή στο Γιουροπάν, τζάμπα. Ναι, ωραία. Αν το διώξει τον Ραπτόπουλο εκεί, ποιο θα τον πάρει, κανένα. Άρα πάει τζάμπα. Γιατί πάει τζάμπα, έχει σκοπό. Αργότερα. Και προβολή και βλέπει μακρύ. Άστε τα, αυτά τα χριστιανικά και τα τι καλό που είναι κτλ. Όλοι έχουν. Οι παίκτες του Ηρακλή πάνε τζάμπα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Οι παίκτες του Ηρακλή παίζουν τζάμπα. Οι παίκτες του Ηρακλή παίζουν τζάμπα. Έτσι έχω ακούσει. Ναι, 17 χρονών παίζουν γάμα εθνική. Ποιο θα του έπαιρνε να παίξουν στην K20 γάμα εθνική. Μην το κάνει δηλαδή το έργο. Μπράβο. Τι να πει μπράβο. Τι μπράβο. Κώστα, δεν έχει μπράβο. Άλλο άκρο. Μαρμίτα είναι. Έχει κάποιο ανταπολιστή και μαρμίτα, εγώ είμαι μαρμίτα. Πήγε στο άλλο άκρο. Μαρμίτα. Αξιέπαινη προσπάθεια. Αξιέπαινη προσπάθεια είναι κλάι μάιν είναι. Θα πέσουν κατηγορία ή δεν θα ανέβουν κλάι μάιν είναι. Μια βλακία είναι. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει προοπτική, δεν έχει σκοπό, δεν έχει τίποτα. Όχι πάνω στη δικιά σου. Ναι. Ούτε μισή ώρα πάνω στη δικιά σου. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μαλάτε, Ολυμπιακό. Ένα μάτσο χάλια. Ένα μάτσο χάλια. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Και περασμένα από τον Γιάννη. Ναι. Ευχαριστώ. Μιλάμε. Ναι. Ένα μάτσο χάλια η ομάδα. Δεν θέλω να μου πεις αν είναι μάτσο χάλια, θέλω μόνο το αναλύσεις. Θα το αναλύσω. Ανάλυσέ το. Ανεξήγητα. Επειδή ο Λεμονής είναι λίγο μικρότερος από μένα και είναι Ολυμπιακός κι αυτός. Ναι. Θα το απευθύνομαι με το μικρό του όνομα. Λοιπόν, Τάκη, δεν χρειαζόταν
ναι, να κάνει στο κέντρο τέτοιες αλλαγές και εν πάση περιπτώσει αφού τις αποφάσισε πρέπει να βάλεις και το Φορτούνι. Ο Φοέ δεν είναι δεκάρι καθαρό. Είναι οχτάρι. Ένα. Δύο. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ο Μάρτιν σε έπαιζε δεκάρι. Αυτός που μοιάζει με τον Καφάση τον ηθοποιό. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ τον Οφόε έβλεπα να βγαίνει. Ναι. Ναι. Ο Οφόε φουγόταν από πίσω. Ναι. Και έπαιζε ναι, οχτάρι ο Πορτογάλο. Τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι εναλλασσότανε πότε ο Μάρτιν πότε ο Οφόε και ο Ρωμάο έμενε στο μικρό το χώρο για να κόψει. Ανακατεβαίνος ο ερχόμενος. Ναι. Λοιπόν, ένα. Δεύτερον, παίζοντας με τον Τζούρτζεβιτς, είχα πει πριν δύο εβδομάδες να τον πάνε πίσω Πεσκέση και να μας δώσουν τα διπλά λεφτά γιατί μας κοροϊδεύτανε. Σωστό, το θυμάμαι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ναι, παίζαμε με 10 παίχτες. Ναι. Αυτό το παιδί δεν ξέρω. Ποιος? Ο Τζούρτζεβιτς. Ναι. Αλλά λέω παιδιά όσους είναι κάτω από 35 γιατί είναι και εν δυνάμει παιδιά μου δηλαδή. Μία, άστο το ηλικία μου. Στην ηλικία μου. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι. Αυτός δεν μπορεί να παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και έδειχνε η κάμερα την εξέδρα και βλέπα τον Ανσαριφάρ. Ναι. Ελπίζω από την επόμενη Κυριακή όποτε είναι να παίξουμε να βλέπω εκείνον και τον Ανσαριφάρ. Επιτέλους ξαναβάλτε τον γιατί έπαιξε με τη Λάρισα, ήταν πολύ καλός. Η καμεραμάν είναι παιδί σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνεις. Η λέξη πρόστιμο, μήπως έτσι την έχετε ακούσει καθόλου και εκεί στον Ολυμπιακό? Mm. Είναι δυνατόν η ομάδα να χάνει τόσους βαθμούς μέσα σε τέσσερις αγωνιστικές, δηλαδή δύο ήττες, δύο ισοπαλίες? Εγώ δεν μπορώ να ξαναθυμηθώ άλλη τέτοια περίοδο πλην νομίζω το 2010-11 που βέβαια το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κρίμα που είσαι λοιπόν τόσο μεγαλύτερος. Άρα λοιπόν. Σε θυμίζει το Γιάννη το ξεκίνημα. Όχι, τι. Το 88. Ναι. 88. Που πέμπτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός έχει ένα βαθμό και δηλεύει με προβασμό. Καζημιάρης και τερματοφύλακας. Και παίζει κρίσιμο μάτς ναι, που πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε με Παναχαϊκή στο ΆΚΑ. Πόσες χιλιάδες κόσμος μέσα Ολυμπιακή? 30.000. Πόσο? 30. Φύγε. Πόσο? 50. Φύγε. 60. 72.000. 72 χωράει όλο. Βουλιάζει το ναι, ΆΚΑ ναι, τότε. Καλά τα χρόνια. Ναι, άλλα χρόνια. Γέμισε. Ναι. Και ΆΚΑ και Παναθηναϊκό. 72.000. Συνέχισε. 2-0. 1-0 ο Μητρόπουλος στο πρώτο λεπτό. Συνέχισε. Και πέφτει το ΆΚΑ. Πάμε. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε. Ευχαριστώ Μαρία ότι η ομάδα έχει πάρα πολλούς φιλάθλους, σαφώς. Αλλά όμως εμείς κάνουμε μια καλοπροαίρετη κριτική. Φώναζε. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο σας πρότεινε αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν ξέρω εάν κύριε Πρόεδρε εσείς είχατε κάποια εικόνα, γιατί αν θυμάμαι κάποιο φίλο μου καναλάρχη που τότε ήταν τέλος πάντων εργοδότης μου στη μεγάλη και σίγουρη εταιρεία, λοιπόν, του φέραν κάτι βίντεο γιατί είχε αναλάβει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης εδώ πέρα. Και του φέραν κάτι βίντεο και ήταν κάτι μοσχάρια και του τα μοστράρανε για παίχτες. Δηλαδή κάνανε κοντρόλ με την κνήμη. Όχι, ναι, όχι με το πέλμα. Λοιπόν, όχι, αδυνάτσο να το πεις. Κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, διότι η ομάδα αυτή δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Μαλάτε. Δεν περπατάει. Όταν ο Ολυμπιακός έχει τον αριστερό του μπακ, πρόσεξε, καλύτερο στο ένας μέναν, πριν ο Κούτρης. Σήμερα στα ένας μέναν θα κάνει ο Κούτρης. Όταν ο Ολυμπιακός έχει τον αριστερό του μπακ, καλύτερο στα ένας μέναν, από τον Μπεν που βγήκε, τον Καρσελά που βγήκε, τον Μάρτινς, τον Μπουγάτσα, τον Καφάση, τον Ρωμαό, τον Οφόε και τον οποιοδήποτε σέντερφορ έχει, πλην του Ασαριφάν, ο οποίος μπορεί στο ένας μέναν και στην εξέδρα, υπάρχει πρόβλημα. Άρα έχω δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν έχεις μια τετράδα, Τζόρτζεβιτς, Μάρτινς, Καρσελά, Μπεν, Μαν, πέντε παίκτες, δεν έχει κανείς από αυτούς σούτ από μέση απόσταση. Τα σούτ ανεμικά. Σούτ από για να διασπάσεις λοιπόν του ατρομήτου την άμυνα, σούτ από μέση απόσταση δεν έχεις παίκτη. Ένας μέναν ο καλύτερος σου παίκτης είναι ο Κούτρης, που είναι αριστερό μπακ. Άρα λοιπόν επεβάλλεται να παίξει ο Φορτούνης. Για τον Ασαριφάρ λίγο να ακούμε ναι, λίγο κάτι.
ναι. Που περνάει ο Ατσαριφάδης αυτή τη στιγμή, ναι. Είναι στις περιπτώσεις των παιχτών. Δύο συνήθως είναι οι παίκτες, και εδώ θα συμφωνήσω στα μας, γιατί νομίζω ότι για ακούσουμε, να ακούσουμε. Που αποθεώνονται σε μια ομάδα. Ναι. Όταν η ομάδα τραβάει full αυτοί, ναι. που παίζουν καλά, ναι. και όταν η ομάδα δεν τραβάει, ναι. αυτοί που επιλέγονται να μην παίξουν. Ναι. Δηλαδή αυτός μπορεί να πει άνθρωποι να μην κάνει τίποτα. Και να πούνε, ένα λεπτό, πολύ ωραία. Μπροστά η χαρακτηριστικότητα περίπτωση ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να σηκώσει την ομάδα του Ολυμπιακού στις πλάτες της είναι ο Φορτούνης, ο οποίος είναι χέστης, είναι δηλός, δεν είναι ηγέτης. Τον κάνανε πριν δύο χρόνια διαιτητές παικταράδες από δίπλα διοίκηση, μεγάλη αβάντα να κάνει τα 15 γκολ στο πρωτάθλημα και τις πάσες της ασίστ. Δεν μπορέσαν να τον πουλήσουν, καθάρισε ο Φορτούνης. Στην Τουρκία πέρσι φτύνει αίμα όλος ο Ολυμπιακός να γυρίσει το μάτς το τελευταίο 20 λεπτό και ο Φορτούνης δεν υπάρχει κρυμμένος. Τελειώνω με Ολυμπιακό και ολοκληρώνεις με το εξής χαρακτηριστικό. Το γυρίζει σε 4-4-2 ο Λεμονής. Η ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο, αλλά νομίζω. Λοιπόν, έβαλε με Νίκη Τζουρτζεβίτς σε Μπα Μαρίν, Ρωμά ο Φόε στα χαφ και την τετράδα του στην άμυνα. Λοιπόν, ο Φόε τραυματίστηκε στα τελευταία 20 λεπτά, δεν υπήρχε. Ποιον έβαλε? Κούτσενε. Δεν τις είχε κάνει και τις τρεις αλλαγές. Ο Ολυμπιακός μοιάζει σαν να πέταξε λευκή πετσέτα με τον προπονητή που επέλεξε για μένα. Το θέμα είναι. Και πάει ο τύπος. Και ναι. πάει ο τύπος. Το ατρωμί του. Και παίζει το τελευταίο δεκάλεπτο με τέσσερις στόπερ. Ναι. Τι, ποιοι είναι οι τέσσερις στόπερ? Ο Ζησόπουλος. Ο Ζησόπουλος, ένας που παίζει και εξάρι. Ο Ρισβάνης που δεν έκανε στον Ολυμπιακό. Ο Χατζη Ισαΐας. Που δεν έκανε. Ο Καρασαλίδης που έπαιζε στον Ηρακλή, που είναι στόπερ, μπορεί να παίξει και ψιλοεξάρι. Ουσιαστικά παίζει με τέσσερις στόπερ. Το Κυβρακίδη δεξί μπακχαφ. Το Γιαννούλη αριστερό μπακχαφ. Πολύ καλή αυτή. Τον Μάνσορ, τον Μπουσουλάτο, πώς το λένε, και τον Τιγκινί. Και τον Ουάρντα Σέντερφορ 6-3-1. Και ο Ολυμπιακός πήγαινε με τον Κούτρι και φόρτωνε σε τέσσερα γαϊδούρια. Και να πηδήξει ο Εμενίκε με τον Τζούρτζεβιτς και κανέναν άλλον. Δηλαδή πρέπει δηλαδή να αυτοκτονήσεις για να φας γκολ. Μαλά το ολοκλήρωσε. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι οι ομάδες που έρχονται και παίζουν τέτοια συστήματα δεν υπάρχει περίπτωση να προσβληθούν από τον άξονα με κανένα σύστημα, μόνο από τα άκρα. Μάλιστα. Με παίκτες οι οποίοι είναι και καλοί ντριμπλερ, ναι. σαν τον ναι. Τουρμάζ ας πούμε, ναι. σαν τον Μπάρντο Ρετάκι ή Μάρτον. Πάρε στον πάγκο ήταν αυτός. Ο Μπάρντο δεν έπαιζε. Ούτε τον έβαλε. Είναι ο πιο αδικημένος παίκτης του Ολυμπιακού. Όχι. Αυτός ο Μισακίδης στον ΠΑΟΚ. Τέτοιους. Με τέτοιους που θα σου κάνει τη σέντρα τη χαμηλή να βγει το center forward μπροστά στο πρώτο δοκάρι να κάνει ένα σουτ και φυσικά όχι ο Τζούρτζεβιτς, μήπως ο Ασαριφάρ, μήπως ο Μπεν, μήπως έστω ο Εμενίκε, ο οποίος εμένα εξακολουθεί να μην μου γεμίζει το μάτι, κύριε Πρόεδρε, και γι' αυτό πρέπει να το δείτε, για όνομα του Θεού δηλαδή. Να ψηλώσει, και από εκεί και πέρα, να ψηλώσει την ομάδα του, γιατί μπήκε ο Περόν, αλλά το έκανε λάθος. Από εκεί και πέρα, ναι. πρέπει να ληφθούν τέτοια μέτρα και η ομάδα να έχει μια βασική ενδεκάδα και να μην κάνουμε rotation κάθε φορά rotation. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Με δύο μέρες ξεκούραση ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι ακμεότατος. Πάμε. Και να πάμε έτσι μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Γιατί όλοι οι διεκδικητές του πρωταθλήματος, επειδή λέω καμιά φορά κρυφίως, αλλά το λέω τώρα και φανερά και δυνατά να ακουστεί, ναι. βλέπω όλες τις ομάδες και τον Απόλλωνα με τη Λιβαδιά και όλους. Είναι όλες οι ομάδες για τα μπάζα. Τέλος. Και εμείς και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Τέλος, πάμε. Και να πω κάτι για τον Ολυμπιακό εγώ. Ναι, πάμε. Ρώτα τον Μαλάτο, πες τον Ολυμπιακό και μιλάει ο νεαρός. Όχι τον Μαλάτο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, τον Βασίλη, για να του δώσω πάσα να μιλήσει. Ναι. Ο Αριανός αυτή τη στιγμή, ξέρεις γιατί φουρκισμένος, γιατί? Μπορούσε άνετα σε αυτή την ΑΕΚ εθνική. Καλά, εννοείται, ρε Φιλπάκα. Με αυτή την ομάδα που έχει τώρα. Συγγνώμη, θέλω να μπει και ο Αριανός. Συγγνώμη. Στο Αριανός το είπε. Ναι, Αριανή μου το λένε πάρα πολύ. Τον Απόλλωνα Αθηνών θα έπαιζε αντίπαλος. Με τη Λάρισα. Εγώ δεν σου λέω ότι πήγαινε για πέμπτος, ναι. αλλά χωρούσε στην Αλφα Εθνική. Θα σωνόταν δηλαδή. Θα δίνει τη μάχη του ρε παιδάκι μου. Δηλαδή θα δίνει τη μάχη του. Κάτσε, βάλε λίγο ναι, το, αυτό ναι, ναι. το συγχαίρομαι, ναι. να το λέω το συγχαίρομαι. Αλλά... Τη φανέλα ναι, του. Φανέλα ναι. ναι, φανέλα Άρη. Φανέλα. Η φανέλα του Άρη έκανε δίαιτα. Πήγε στην Kelly Diet, έχει στύψει
Και έχει μείνει πάρα πολύ. Πουλάει λιγότερο. Έχει στύψει η φανέλα του Άρη. Για τον Ολυμπιακό. Αυτή η φανέλα. Αυτή η έχω φανέλα. Δεν υπάρχει. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχει φανέλα. Θα σα πω εγώ γιατί δεν υπάρχει φανέλα. Γιατί ο Τζοκατζόπουλος είναι έτοιμο να πεθάνει και έχει απογειωθεί η ανυπαρξία του. Ο Βενιζέλος με τις μαγούλες και τους βέρκους έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει το χρεώθηκε η ομάδα το Πασόκ από κάτω να δώσει η Νέα Δημοκρατία τα λεφτά να τη σώσει. Η Μέρκελ έχει επίδημα και ο άλλος με το αμαξίδιο. Λοιπόν, και η φανέλα η μεγάλη δεν υπάρχει και για τον Παναθηναϊκό γιατί έχουμε μνημόνιο. Δεν μπορεί ο Τσίπρας να πει πάρε 15-30 ή πάνε εσύ πάρε δύο δουλειές, 5 και πάρ' την ομάδα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, λαϊκισμό, πάρτε τις ομάδες. Yeah. Δεν υπάρχει λοιπόν φανέλα βαριά και φανέλα ελαφριά. Παστόδειξε ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής. Δεν μας το έδειξε ακόμα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω στο μέλλον αν θα δούμε τον Ολυμπιακό Β' Εθνική ή τον ΠΑΟΚ Γ' Εθνική. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί εν καιρό κρίσης ο ένας έχει το βρουτόταυρο και ο άλλος βρήκε το Σαββίδη. Θα μου πεις αν φύγει ο Σαββίδης, στον ΠΑΟΚ θα βρεθεί άλλο Σαββίδης. Να πω κάτι μόνο για Ολυμπιακό. Είναι καλό. Χούβερ. Έλα. Λέγε. Όχι, όχι. Δεν κάνει το βουτιά. Ποδόσφαιρο. Δεν κάνει βουτιά. Ποιος? Και φυσικά δεν είναι πέναλτι. Ούτε για αστείο, αλλά δεν κάνει βουτιά. Σήμερα. Το είδαμε πολύ προσεκτικά δύο φορές μετά. Σήμερα, ναι. Του κάνει πολύ γερή κόντρα εκεί ο Κότσιρας. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Δεξιμπακ. Κότσιρας. Ναι. Νομίζω το παιδί ο Κότσιρας πρέπει ναι, να κότσιρα, είναι. Πολύ καλός. Δεν είναι με τίποτα βουτιά. Δεν είναι βουτιά. Πολύ πολύ δυνατή, πολύ γερή κόντρα είναι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Κάτι θες να πεις. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και Ολυμπιακό να ναι. πω κάτι. Να δεν, το πάρει κανείς σοβαρά. Ναι, πες το εσύ και το είπα στον Γιάννη πριν πούμε. Δεν πειράζει, πες το εσύ. Ποδόσφαιρο Ελλάδα 17-18. Τι? Με ρόστερ τραγικά ναι. των ομάδων γενικά. Ναι. Με επίπεδο πολύ κατεβασμένο, το λένε όλοι. Ναι. Τραγικό επίπεδο. Παιδιά, είναι και λίγο ματιασμένος ο Ολυμπιακός. Τι ματιασμένος? Είναι και λίγο ματιασμένος. Δηλαδή, αν δεις τα αποτελέσματά του και το τι παίζει κτλ., θα πεις ότι αυτή η ομάδα πρέπει να έχει ένα από τα τρία πιο χάλια ρόστερ στην Ελλάδα. Ναι. Που δεν ακριβώς έτσι. Και για τον ΠΑΟΚ ισχύει το ίδιο. Που δεν ακριβώς ναι. έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ξέρει τι γίνεται, ότι έκανε αυτές τις στραβές τώρα με αυτές τις ομάδες στο Χ. Εντάξει. Δεν το πεις ματιασμένο. Έχει κάνει φάση, δεν τις έβαλε. Όχι, μωρέ. Ο Ολυμπιακός ανήμπορος ήταν. Τώρα. Έχει διαφορά. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο ματιασμένος, εγώ το πιστεύω. Οι ομάδες σου πάνε για πρωτάθλημα. Οι ομάδες σου. Η ομάδα μου. Μια είναι η Άρσεναλ, έβριζε στον Λακαζέτ. Η Άρσεναλ δεν πάει για πρωτάθλημα. Δεν πάει για πρωτάθλημα. Γιατί δεν πάει για πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θα μείνει στο Μάντσεστερ, θα πάει στο Μάντσεστερ δηλαδή φέτος, αυτό βλέπω. Ποιος θα το πάρει, είτε στο ένα Μάντσεστερ είτε στο άλλο. Α, ένα από τους δύο. Είτε στο από μία Σεπτέμβρη το λέμε. Κούρσα για δύο άλογα και αν είναι εκεί κοντά. Τι έκανε. Κατά μέσα έχασε μετά τη Σίτη. Επειδή έστειλε δύο παιδιά για τη Σίτη και την Τζέλσι. Βασίλη, μόνο αυτό συγγνώμη και σε πάρω και μίλα σου θε. Η Τζέλσι πάρα πολύ κουρασμένη. Από το μάτι στην Ισπανία. Και ίδιο 3-5-2, ίδιοι παίκτες. Στη Μαδρίτη. Ίδιοι. Μπράβο, ίδιοι. Πολύ κουρασμένοι. Κλάταρε, ναι. Οπότε η City είχε το πάνω χέρι. Που φαίνεται ότι είναι κουρασμένη. Δεν είχε ταξίδι, έπαιζε Αγγλία και έπαιζε με την Σαχτάρ. Η άλλη έφτιασε αίμα σε μάτς που έπρεπε να είναι στο 30-04 η πατάρα των Ιππειροειδών. Περί πατάρας πρώτα, τους έχω συγχαθεί αυτούς. Έκαναν και το 1-0 στο 43. Πάλι καλά το πήρε η Chelsea. Το μάτς είναι για 0-4 στο 30. Το έβλεπα. Δεν υπάρχει αυτό. Της βγήκε η κούραση. Η City το σκότωσε. Το σκότωσε με την ποιότητά της. Η Chelsea πήγε να πάρει τον πόντο. Πήγε να πάρει πόντο, ναι. Και έπαιξε με 5 στην άμυνα. Ναι. Και έχει Christensen, Rudiger, Abicuofaleta και Alonso. 5. Και έχει κάνει καντέ εξάρι. Έχει δύο οχτάρια. Ναι. Τον Fabregas και τον Bakayoko. Mm. Έχει τον Morata Four, τον οποίο τραυματίζει και βάζει τον Willian. Ναι. Και έχει τον Αζάρ. Ναι. Δηλαδή είναι, φόρους, έχει οχτάρι, έχει ένα οχτάρι, δύο οχτάρια, τρία οχτάρια, ναι. ένα εξάρι, δύο μπακ και τρία στόπερ και παίζει κατά κάποιον τρόπο πίσω από την μπάλα για να κλέψει το παιχνίδι. Ναι. Δείχνει δηλαδή ότι πλέον είναι η ομάδα η οποία πάει να κλέψω, δεν δημιουργώ, κουρασμένη είμαι. Το είπες αυτό, δεν το είπες εσύ αυτό. Φαλακρέ για τη φαλακρέ. Όχι αυτό, έφυγε το προηγούμενο μήνυμα. Στην Ευρώπη, Μπόκα.
Ποια Μπόκα. Είπες ότι ο ΠΑΟΚ το είναι... Το Δημοτίας θέλω να το ξαναζήσουν. Ακόμα και με άριστη... Τι είπα ότι... Ότι η φανέλα... ότι ο ΠΑΟΚ είναι η τέταρτη ομάδα στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι φανέλες είναι δύο. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Γιατί? Α, όχι διαχρονικά, αυτή τη στιγμή τώρα. Οι φανέλες φαίνεται τώρα που ξεγυμνώθηκε αυτό το πάρε Πασόκ, πάρε Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε να κάνει αυτό. Απλά έτυχε να έχουν, όχι, δεν συμφωνώ. Ναι. Απλά έτυχε να έχουν αυτές τον επενδυτή. Έτυχε, ξέτυχε. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ εν καιρό κρίσης. Ο ένας έχει το Σαββίδι, ο άλλος έχει τον Μαρινάκη. Δεν μπορεί να ακυρώνω. Όλοι οι άλλοι. Σ' ακυρώνω. Η ΑΕΚ έπεσε γάμα. Έτσι. Ο Άρης έπεσε γάμα. 5 χρόνια Β, Γ, Β, Γ, Β. Ο Ηρακλής εξαφανίστηκε. Να. Η Λάρισα δεν υπάρχει. Να. Βρέθηκε ο Κούγιας. Βρέθηκε ο Κούγιας να την πάει η Αλφα Εθνική με το Μαρινάκι. Γιατί αν δεν ήταν ο Μαρινάκης να τα βρει ο Κούγιας φρου φρου Β Εθνική. Μπέναλτι του κόλου κάνατε το Ζιόλι προπονητή τον ανύπαρκτο. Ποιες είναι οι φανέλες στην Ελλάδα? Του Ολυμπιακού είναι και του ΠΑΟΚ είναι. Παναθηναϊκού η φανέλα αρχίζει ξεδοριάζει. Βασίλης Κωνσταντίνου και τα παπάρια μου τα δυο. Ποιος Παναθηναϊκός? Ποιος Παναθηναϊκός? Εάν ο Παναθηναϊκός σε ένα χρόνο βρει επενδυτάρα, πληρώσει χρέη και έρθει ο Τσίπρας του πει σαν τον ΠΑΟΚ 100 είναι, δώσ' τα 20. Ανέλαβε, θα πω είναι τρίτη φανέλα. Μέχρι στιγμής δύο είναι οι φανέλες οι μεγάλες. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ποιος άλλος να μιλήσει? Ποιος άλλος που σαν τον αλευρωμένο βρικόλακα περιφέρεται τον γκάλι για να τον τιμήσετε τι εσείς που το φτιάξατε? Αλευρωμένο βρικόλακα. Σαν αλευρωμένο βρικόλακα. Και κακός έρχεται ο Γκάλης. Δεν σεβασμό. Και εγώ τον Γκάλη τον γουστάρω πολύ. Εγώ τον Γκάλη τον γουστάρω πολύ. Φουλ τον γουστάρω τον Γκάλη. Και τον, δηλαδή, ναι. Αν δεν τον γούστανε, δεν τον έλεγε. Τον τραβάτε. Αλευρωμένο... Και φυσικά δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Σαν ηγέτης φυσικός, σαν ηγέτης ποδοσφαιρικός, σαν προσωπικότητα, ο Χατζηπαναγής. Κουτσοπαναγής ήταν. Ο Κουτσοπαναγής. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω που είναι. Γκουμάντα μου δεν ξέρω, Σάββας Κοφίδες έκανε. Σάββας Κοφίδες έκανε. Γκουμάντα και δεν ξέρω εγώ τι να κάνω, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι, θέλει να πει ότι ήταν φοβιτσιέρι. Τι ήταν, τι ήταν. Ένα ηγέτη να βγει μπροστά. Στον Άρη υπήρχε ηγέτη να βγει μπροστά. Ένα Γιάννη Ιωαννίδη είναι πια στα 73, ανέβασε ζάχαρο ένα 80, τελείωσε. Ένα ήταν. Τον Γκάλι τον έχετε και. Ναι, να τον τιμήσει ο Σούπερ 3 τον Γκάλι. Δεν τρέπεστε λίγο να τιμήσετε τον Γκάλι. Εσείς που το διώξατε εδώ, να τιμήσετε τον Γκάλι. Ποιοι άλλοι? Ποιοι? Ποιοι, πείτε μου, ποιοι, εδώ, τι κάνατε? Μαριανός θα σε πει, μωρέ, μη σας σε πει. Μαριανός θα με πει. Πες, λες σε πόρες. Εσύ ό,τι θες, πες. Λες σε μωρέ, αυτό που λέω, έχουμε τώρα τον πόρο μας 4 χρόνια, θα ασχολούμαστε με ηγέτες και μετά. Σας αρπάξανε 140 χιλιάρικα με τα εισιτήρια με την Μπόκα, Μπόκα δεν θα δείτε. Έχει κανένα μέτρο, κανένα μεζούρα έχει εδώ να μετρήσουμε τα αφέσια να πούμε. Η Μπόκα δεν με ενδιαφέρει. Άμα είναι να γίνει, να γίνει. Αν δεν γίνει, δεν θα σκάσω κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κοιτάω η ομάδα μου να επιβιώσει. Για το Λάσκαρη, φέρε μεζούρα. Φέρε την εδώ. Πέτε την. Τι θες τώρα με τη μεζούρα? Φέρε την, πέτε την εδώ. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα, ρε πούστε. Είσαι Αριανός. Πλήρωσε εισιτήριο για την Μπόκα Juniors. Για δείξε με λίγο. Για δείξε με λίγο. Είμαι Αριανός. Ευτυχώς δεν είναι μέλη. Πήρα δύο εισιτήρια για μένα και το παιδί μου να πάω εδώ. Άρης Μπόκα Τζούνιος. Περάστε κύριε, 20-20-40 ευρώ. 7.000 εισιτήρια πουλήσατε. Επί 20 ευρώ 2.7.14, 140 χιλιάρικα. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα που δώσαμε εισιτήριο? Να η μεζούρα. Οπ. Πόντι, μισό λεπτό να δω. 58 είναι εγώ. Γύρω στα 62 ευρώ. Περίμε, ξανά. 61-62 πρέπει να είσαι εσύ. 61% κεφάλι, τι είμαι, του κόκκινου το κεφάλι. 50-60 πόντι. 60 πόντι. Το φέση του Αλή Πασά. Περίμετρο. Το φέση, μα, πάω στη Αριανή και πληρώστε, το φέση, θα πάρετε εισιτήρια πίσω τα λεφτά. Δεν πρόκειται να πάρετε, μπάς, δεν πρόκειται να γίνει. Δεν σας πειράζει. Εδώ είναι. Εδώ τα φέσια. Οπ. Μια χαρά, το κάνεις μια εδώ, αν έχεις και μαλλιά, κόβεις και τρεις πόντους. 59-60. Έχεις να πεις τίποτα άλλο? Ναι, να μιλήσω Αριανός. Δεν μίλησε, μα δεν πρόλαβα να μιλήσεις. Να μην μιλήσω τίποτα άλλο μας δουλεύεις. Ορίστε, πες. Λοιπόν, να ξεκινήσω με ένα παιχνίδι το οποίο δεν το σχολίασε κανείς. Ποιο ήταν αυτό? Το δύο ημίχρονο άσο τελικό της Λιβαδιάς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι, είδες την πέναλτι του Ροκοπότη. Αυτό το πέναλτι το οποίο δηλαδή δεν το έχω δει στη ζωή μου, ναι. Ούτε τον Ολυμπιακό του Κόκαλου, ούτε την ΑΕΚ του Μελισανίδη, ούτε τον Παναθηναϊκό του Βαρδινογιάννη να παίρνει τέτοιο πέναλτι. Ούτε τον Πάκο Μεσσιντούκα δηλαδή, με τους Μικρούς πήρε τέτοιο πέναλτι. Γίνεται η σέντρα, έχει ναι. φύγει η μπάλ, πριν γίνει η σέντρα. Είναι offside το Γιακουμάκο αυτό. Είναι offside το Γιακουμάκο και δίνει ένα πέναλτι και γίνεται μετά και η ανατροπή. Εντάξει,
μία ακόμα απόδειξη το τι πρωτάθλημα θέλουν να βλέπουν εδώ πέρα τα μεγάλα κεφάλια και για ποιο λόγο βρίσκεται Λεβαδιακός και Απόλλωνος Μύρης στην Άλφα Εθνική. Για τα μαγειρέματα που θέλουν. Έλα, κλάψε. Έτσι, απλά πράγματα. Λοιπόν, παρατηρούμε για άλλη μία φορά στις πρώτες αγωνιστικές όπως και πέρυσι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες να στραβοπατούν την ίδια αγωνιστική. Ναι. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έτσι. Ναι, ναι. Το είδαμε και πέρυσι αυτό, τις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Λοιπόν, τα συμπεράσματα βγάλετε εσείς. Ναι, όντως αν μπορώ να πω κάτι. Ναι. Μέσα σε 6 βαθμούς. Ναι. Ναι, 8 και 5. Μέσα ναι. σε 5 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή 6 ομάδες. Ναι. Έχω πολλά χρόνια να θυμηθώ τέτοιο πράγμα. Εγώ φέτος βλέπω ρεκόρ 20ετίας για τους βαθμούς που θα πάρει ο πρωταθλητής Ελλάδος. Δηλαδή, τελευταία ανάλυση. Αρνητικό ρεκόρ. Στον πλήγο πριν πάμε διάλειμμα, λίγο για ΑΕΚ. Έδωσε ένα χι διπλή ευκαιρία, δεν πήγα καλά στα προγνωστικά. Έδωσε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό τον ΠΑΟΚ. Μας τη χάλασε ο Περόνε. Έδωσε άσο χι διπλή ευκαιρία την Τρίπολη για βιολογικούς λόγους. Παίζαν μέσα στη βδομάδα στα ραδιόφωνα οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Και ιστορίες και γαμπά, η ΑΕΚΑΡ και τα λοιπά. Λέω, δεν μπορείτε να τρία καρπούζια σε μια μασχάλη, κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη, αυτό το υλικό της ΑΕΚ. Μα έχεις καλό προπονητή, φυσικά. Δεν έχεις το υλικό σε άτομα να κάνεις αυτό το πράγμα. Και τι κάνουν οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Τη μεγαλύτερη μαλακία της ζωής τους, με τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα χάλια και τον Ολυμπιακό, πάνε να χτυπήσουν την Αούστρια Βιέννης με 4-4-2. Μέσα ο Αραούχο φορ, μέσα ο Λιβάντιας φορ, Λάζαρος φουλαριστός, εξ αριστερά ο Μάνταλος, να κάνει τρεις δουλειές με την Αόστρια Βιέννης. Να γίνεται μπακ αριστερό, να γίνεται εξτρέμ με τον μπακάκι με τον κουλό που δεν δίνει πλάτος. Και δεν φταίει το παιδί, δεξιοπόδαρος είναι. Να γίνεται δεκάρι όταν η μπάλα παίζεται από τον Λάζαρο και να δίνει τις πάσες στον Αραούχο, δηλαδή γίνεται χαμάλης. Να η μία φλάση, να η άλλη φλάση. Γιατί αν βάλεις ρε τον Μπακασέτα με την Αούστρια Βιέννης και τον Τζιντότα και πώς το λένε αυτό τον αριστερό του Βινίσιους, αυτό το κροκόδιλο το Βινίσιους για αριστερό μπακ που τον είδατε ρε. Προσβάλλει τη Λάτσιο αυτός. Τι Βινίσιους είναι αυτός. Προσβάλλει φταίει λέει ο Τσινότας για τον γκολ. Γιατί φταίει ο Τσινότας για τον γκολ. Τον κάνει κουτό, τον κάνει του κόου Καρτσάς, της κλαδικής του Πασόκ, η μαμά του, ο Καρτσάς. Χαζό. Κάνει σέντρα σουτ. Κάνει σέντρα σουτ. Αποκρούει ο Τσινότας. Και πού είναι ο Γιαννούτσος μπακ αριστερό. Ο Γιαννούτσος. Τον οποίον τον πετάς αριστερό μπακ μετά και πετάς τον Γιόγκανσον στόπερ και σου παίρνει μετά την αυτήν όπως τη λένε το κέντρο η Τρίπολη. Και δεν κάνεις διαχείριση για αυτό το μάτς να πας φορμαρισμένος και ψηλιασμένος και με διαιτητές και με ομάδα παρά μου πας να μου παίξεις φουλ με την Αούστρια Βιέννης. Και οι χαζοαεξίδες, οι χαζοί, οι άμυαλοι, οι μπούφοι να πανηγυρίζουν τα δυο γκόρτο και μου βάζει τον Αραούχο σεντερφόρ που είναι ντεφορμέ αντί να βάλει τον Λιβάδια σήμερα. Με πετάει τον Μπακασέτα με το κουλό έξω δεξιά ανύπαρκτο και μου έχει έξω τον Λάζαρο. Ας τον Λάζαρο έξω με την Αυστρία και χάσει και τι έγινε. Και βάλε εκεί τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας θα πεθάνει Κώστα, το είπαμε. Θα το ρωτήσω ο Άγιος Πέτρος, εσύ αγόρι μου, τι θέση έπαιζες όταν ζούσες, να είναι καιρό το παιδί, έτσι. Δεν ξέρω. Και επιτέλους, εγώ αν ήμουν μπαμπάς του Μάνταλου ή ο Μάνταλος, θα έλεγα το εξής. Λοιπόν, ακούστε ηλίθιοι, θα τους έλεγα. Με βάζετε έξω αριστερά. Ωραία, εγώ έξω αριστερά δεν είμαι. Παίζω τύπης εκεί. Εγώ παίζω τύπης εκεί για να υπάρχουν τυράκια που θα βάλετε, έτσι ώστε να χώνομαι μέσα. Εμένα πρέπει να με φέρετε χαμάλιδες, πρέπει να πει ο Μάνταλος, να μου βρείτε χαμάλιδες, να παίζω εξ αριστερά, να χώνομαι και να γίνομαι δεύτερο center forward δίπλα σε Αραούχο ή Λιβάδια. Τον Αϊντάρεβιτς εκεί, αυτόν τον κασμά, αυτόν τον ελαιοχρωματιστή να πούμε, τον έχετε για να κάνετε να πούμε και τον Βινίσιος το χαμάλι του Μάνταλου και αναγκάζεται ο Μάνταλος να γίνει χαμάλις του Αϊντάρεβιτς. Θες πρωτάθλημα! Με το κλαδευτή. Ακούστε, ό,τι και να κάνετε, δυστυχώς για σας, ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί. Αυτός εδώ χωριάτης ο ΠΑΟΚ, με τους χωριάτες παράγοντες, με τον Κουτσολιάκο που πιάνει τον πισινό του Σαββίδη, με τους Κουλούριδες και τους Βιερίνια, είναι φαβορί. Δυστυχώς για σας. Διάλειμμα
Εκτός από αυτό, κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, δευτερολογήστε. Μία λέξη. Λέγε, γουστάρω. Ο Βιερίνια, για να ανέλθει αγωνιστικός, πιστεύω ότι πρέπει να κοιμάται μία φορά την εβδομάδα με την πεθερά του. Μάλιστα. Για να ανέλθει αγωνιστικά. Αυτό τι βλαχία. Θα αναζωογονηθεί. Σ' αρέσει η πεθερά του Βιερίνια. Δεν την έχω δει τη γυναίκα. Λέω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εσύ με τις πεθερές έχεις ένα αυτό. Εσύ έχεις πεθερά. Κοιμάσαι με την πεθερά. Όποτε μπορούμε. Να το βάλουμε. Ναι. Λοιπόν, θυμάστε το μήνυμα. Για τον Ανδρεσιάδη Σάκη. Μόλις βρήκε διοίκηση σταθερή και ένα ψηλοχρηματοδότη Πανσεραϊκός, πήρε περικλία Μανατίδη. Δίκιο έχει ώρα. Κάτσε βρε. Φυσικά έχω δίκιο. Περίμενε. Πού θα δούλευε ο Σάκης Ανδρεσιάδης. Τι. Εντάξει. Οι παίκτες αυτοί του Ηρακλή πού θα παίζανε. Αλλά θα παίζανε γάμα εθνική. Δεν θα μπορούσε να δουλέψει πια όπου, κάπου στη γάμα εθνική οπουδήποτε. Όχι. Και σε κάποιες ομάδες στη Β. Όχι. Εντάξει. Δεν τον παίρνω. Άντα βρε. Και μια θεολογία. Δεν λέτε. Εγώ πιστεύω ότι θα φάμε πολύ μεγάλη μπύλα. Δεν το έχει σχολιάσει ούτε ο Ραμπόλ ούτε ο Σλαμάς. Αν κατεβεί ο ΠΑΟ να παίξει με αυτό το στυλ του κόφτες, δηλαδή με 1,5 κόφτη, με Τσίπιροτ και Μαουρίσιο σε Νέα Φιλαδέλφια και σε τέτοιο. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχει ακόμη εγχείρηση. Και έτοιμη να είναι, δες, όχι, δεν μπορεί να παίξει στην τριάδα. Ανασταλτικά. Αυτό που προσπαθεί για μένα ο Λουτσέσκου, ναι, ανασταλτικά, να χωρέσει τον Καντουρί, τον Μπέρκα και τον Μαουρίσιο στην ίδια δεκάδα. Θα αποβεί μοιραίο. Ναι. Διάλειμμα. Θέλω τι είναι. Να ολοκληρώσω λίγο, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι, πάμε διάλειμμα. Μόλις ολοκληρώσει και μετά ανοίγουμε γραμμές. Ναι, ακούμε. Είδαμε και τα δύο μάτσες ΣΑΕΚ παρέα. Ποια δύο μάτσες. Αυτό και της Ευρώπης και το... Τα είδαμε παρέα. Πού το είδαμε. Στη Μαρμίτα Ανατολικής Τράκης 10. Ωραία. Το καινούργιο μας στέκει. Λοιπόν. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να κάνω στο εξής, ότι όταν θες να κάνεις rotation, δεν αλλάζεις, δεν παίζεις στο ένα μάτς με την ομάδα full και στο άλλο αλλάζεις 6-7 παίκτες βασικούς. Αυτό που έπρεπε να κάνει το απλό ο Χιμένεθ για να κρατήσει τις ισορροπίες, εφόσον είναι και στους δύο στόχους μέσα, θα αλλάξεις 3 παίκτες στο ένα μάτς και 3 παίκτες στο άλλο. Πήγες δηλαδή σε full ρυθμούς με την Αυστρία και αλλάζεις 6-7 παίκτες και βάζεις παίκτες που δεν ξέραμε καν το όνομά τους μέσα στην Τρίπολη. Έτσι τώρα, μα πάει για πρωτάθλημα η ΑΕΚ με αυτά τα μυαλά, με πολύ κακή διαχείριση. Αυτό έτσι, σαν σχόλιο σε σχέση με το rotation, πώς πρέπει κατά τη γνώμη να γίνεται. Θέλω ένα σχόλιο του ραπ για την βράβευση της χείρας του Θόδωρου Παπαδόπουλου, θεός χωρέστον, σήμερα στην Κατερίνη, μετά από όσα άκουγε ο Μακαρίτης από τους οπαδούς της ομάδας. Ποιος την βράβευσε? Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής κατέστρεψε αυτή την οικογένεια. Καταρχήν, έβγαλε καρκίνο στο παχιέντερο αυτός ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Φυσικά πριν τα 50, πριν τα 50, ποιος κοιτάζει το έντερο όταν έχει πολύποδες, φεύγεις, χαμπάρι δεν παίρνεις. Από τη στεναχώρια είναι αυτή η ασθένεια, είναι και ψυχοσωματική. Α, καλή ερώτηση. Και μετά η γυναίκα αυτή παρέλαβε και χρέη από αυτόν τον Ηρακλή. Τι να την τιμήσετε, ρε. Τι να την τιμήσετε, έχει υποθηκευτεί, συγγνώμη, έχει υποθηκευτεί η περιουσία του παιδιού του, είναι 16 χρονών το κοριτσάκι. Έχασε το σπίτι του κτλ. Αυτός, τι να τιμήσει αυτός ο Ηρακλής. Μα όποιος μπλέκει με Άρη και Ηρακλή καταστρέφεται. Καταστρέφεται. Εκτός αν είναι οπαδός, παράγοντας, ο οποίος είναι πονηρός, ξέρω εγώ κτλ. Καταστρέφεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, με Ηρακλή δεν ασχολούμαι. Με Άρη, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα θα ασχοληθώ. Και αν έρθει ποτέ η Μπόκα Τζούνιορς, φτύστε με, θα σας δώσω τα φέσια πίσω. Μέχρι τότε, με το μέτρο, το φέση τη. Παιδιά, ναι. Έχω φάει φλασιά εδώ και ένα τέταρτο. Και αυτά εδώ του Σαλτίδη ότι πήρε. Πώς το λένε, η Μπόκα Τζούνιορς τα λεφτά. Να μας πει από πού το ξέρει, αφού δεν είναι γραφείο τύπου του Άρη φέτος. Ο κύριος Σαλτίδης. Λοιπόν. Από ρεπορτάζ, το πληκτρολόγιο κλειδώθηκε, θα το διαβάσω από το δικό μου κινητό. Έχω φάει φλασιά με ποιον πρώην Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή μοιάζει ο Μαλάτος. Πρώην Έλληνα. Διεθνή... Με πρώην διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα το στείλει και ο κόσμος. Γαλάκο. Όχι. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή, στο ραπτό.gr. 540 601 2310 540 601. Φύγαμε. Πείτε ό,τι θέλετε. Μην βρίζετε γιατί θα σας κόψει ο ηχολήπτης. Ο ηχολήπτης είναι και ο ιδιοκτήτης. Πάμε Ραπτό.gr. Παρακαλώ. Κλειδαράκι,
Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κουμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Ξεχνάς ομάδες, ξεχνάς τα πάντα. Τι θέλεις? Τι είναι αυτό? Βρες ένα κλειψάκι να το κάνεις. Τι το κάνω εγώ τώρα? Αφού το πλουζάκι μου τέτοια. Καλά είναι τώρα εδώ? Κάνα κλειψάκι δεν έχει? Ένα ευρώ από το Γιουσουρούμ έχει. Έλα κάνε, τι. Εντάξει με λίγο. Δεν ξέρω, με τα δάχτυλα δεν τα πάω καλά. Α, έτσι. Άμα ήταν, θα ήταν πιανίστας. Yeah. Εντάξει. Πάρε στον πρώτο κύριο, ναι. Ένας γέροντας. Γέροντας. Κάποτε, ναι, ναι. Να ξέρεις, αγόρι μου, όλοι οι πόλεμοι στον κόσμο γίνονται, ναι, για το μουνί και το φαΐ. Για το μουνί και το φαΐ, μάλιστα. Γιατί να γίνεται, μουνί και φαΐ. Για τα λεφτά, δηλαδή. Και τα λεφτά. Πάμε, ναι. Ναι, κύριε. Καλημέρα. Όνομα, ομάδα και περιοχή. Λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Και περιοχή που ακούτε. Γιώργος από Τούμπα. Γιώργος από Τούμπα, ο παθός του. Πάω. Γιώργο, καλημέρα, να σας καλώ. Μαλάτο. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα πάρεις ένα ποτηράκι στην οφότηρο, θα βάλεις λίγο κονιάκ και θα κάνεις γαργάρες στον μπάχη και πήγη πουτσίλα. Δεν καταλαβαίνω τι γλώσσα είναι αυτή. Πάμε επόμενη γραμμή, κόπηκες. Τι λες, δεν τρέπεσαι. Είσαι και ιδιοκτήτης. Κάνε καμιά καλή πλάκα, ναι, αλλά μην δείξεις τώρα. Πάμε. Τι εσύ, κοίτα, αυτό, δηλαδή, εσύ κοίτα που σε πέρασε ο Περόνε, βρε, κομπαρέλα, ας τον αυτό, να, την άε και εσύ είσαι κυνηγάς. Θα πάρει πρωτάθλημα, αυτό σου λέει. Καλά. Ναι. Φύγε, ναι. Έλα, φίλε. Λοιπόν,
Να πούμε πέντε πραγματάκια μετά τις πρώτες αγωνιστικές. Όνομα, ομάδα και περιοχή. Αργανάρα, Λίντς, από ανάληψη. Όνομα. Σταύρος, πάμε ρε Σταύρο. Ο Μάριος με ξέρει, έχω μιλήσει στο Μάριο πολλές φορές. Που 601 είναι. Α, σε ξέρω κάπου, ναι, εσύ έτσι στο ραδιόφωνο, στο Λίμπερ. Όχι 601. Λοιπόν, ναι. Από τους τρεις τώρα που είναι υποψήφοι για το πρωτάθλημα, η πιο αμοντάριστη ομάδα, να μην πω των τριών, αλλά του πρωταθλήματος, αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. Για το Ολυμπιακό δηλαδή. Όχι. Όχι. Πιο δεμένος είναι ο Ολυμπιακός. Έχει άλλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μαλάντος θα δικαιωθεί. Δηλαδή. Να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα δεν θα πάρει. Έχει τη χειρότερη διοίκηση, με περίεργα πρόσωπα μέσα. Αυτή είναι η επιθυμία σου. Όχι, δεν είναι καμία επιθυμία. Μακάρι να είχαν ομαδάρα να τους πω μπράβο, το παιδί στη γωνία. Μα δεν έχουν ομαδάρα ούτε οι άλλοι. Και οι άλλοι είναι σε κατάσταση μετριότατη. Ναι, άρα το πρωτάθλημα θα το πάρει ο λιγότερο κακός και όχι ο καλύτερος φέτος. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Εννοείται. Αυτό λέω. Το παιδί δίπλα είναι φοβερό. Την προηγούμενη εκπομπή με έκανε μεγάλη εντύπωση. Ποιο παιδί? Ο Γιώργος. Δίπλα σου, ο Παοκτσής που είναι πιο πέρα. Ναι. Αυτός είναι ο γνήσιος οπαδός και ο καθαρόιμος οπαδός κάθε ομάδος. Έτσι είμαι εγώ με τον Καρυπίδη. Ακριβώς την ίδια κριτική κάνω στον Καρυπίδη. Άντε καλέ, τι είναι, ο παδό του Άρη τον Καρυπίδη μια χαρά τον έχει. Τσιμουδιά δεν βγάζει. Όχι, λάθος κάνεις, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς έχουμε έναν αντίπαλο φέτος. Ποιον? Την κατηγορία. Τον Άρη. Ούτε την Καλαμαριά έχουμε, ούτε τη Δόξα Δράμα. Τον εαυτό μας έχουμε. Μπράβο, αγόρι μου. Εμείς έχουμε αντίπαλο τον πρόεδρό μας. Αυτόν φοβόμαστε όλοι. Καλό παιδί είναι, γιατί. Δεν είπα ότι είναι κακό παιδί. Από λεφτά τι γίνεται. Όχι, απλά δεν χαίρει τις εμπιστοσύνες του κόσμου πλέον. Σε ένα μήνα θα σας κλείσει. Θα σας κλείσει ένα φιλικό, ξέρω εγώ, με την κόσμο στη Νέα Υόρκη. Καλά τώρα, να φτάνε και τα παιδάκια λέγε. Πάντως να ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι έτσι όπως πάει να πούμε με αυτή τη διοίκηση και με αυτά τα άτομα που έχει μέσα, κάτι Κυριάκου, κάτι Κατάτσιδες, δεν έχει καμία ελπίδα. Ναι. Αυτοί σκάβουν όλη την ομάδα μέσα. Ναι. Το είπε και ο Άγγελος παλιά και το έβγαλε και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και τον διώξανε. Ναι. Επαληθεύεται συνεχώς αυτός ο προπονητής. Ναι. Λοιπόν, ούτε ο Λουτσέσκου φταίει που τον κατηγορείς πολλές φορές. Ο Λουτσέσκου δεν έκανε προετοιμασία. Ναι. Προετοιμασία έκανε αυτός ο τυχάρπαστος που φέρανε και αυτή η διοίκηση η περίεργη που έχουν. Ναι, αυτή όμως, είναι η αιτία που έχουν. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ότι λέει ότι θέλω χρόνο να την πω την ομάδα στο καλύτερο. Ναι. Αυτός την πάει στο χειρότερο. Ναι. Εσύ δεν πας μια βόλτα στη γωνία να δεις αν έρχομαι. Άστος ρε Γεργιάννη, άστος. Μην τους δίνεις σημασία. Όχι, απλώς κάνω χάζι. Είσαι κύριος με κεφαλαία και θα έρθω να σου ασφαλίσω και το αυτοκίνητό μου. Ναι, με ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Εγώ τρίτη σου δίνω τα λεφτά. Σε χρωστάω για την ασφάλεια. Ναι. Έχουν ξεκινήσει, με τον Βασίλη το λέω, έχουν ξεκινήσει φίλοι Αργιανοί και έχουν κάνει debate. Πώς το λένε, ναι. Exit poll. Πού να κάνουν πρώτα στάση πληρωμή. Ο Μαλάτος. Ο Μαλάτος Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή είχε γαστρεντερίτιδα. Τι είχε, ρε. Και μέχρι και σήμερα το βράδυ. Και σήμερα που ήρθε για παρέα, θα μπορούσε να πει: εγώ σήμερα είμαι άρρωστος και δεν έρχομαι. Α, είχες τόσες μέρες, Γιάννη. Ναι, 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 είχε θέμα. Είσαι ήρωας που ήρθες. Όχι, εντάξει, και καλά έκανε και ήρθε, αλλά δεν είναι ο Μαλάτος ο της προηγουμένης Κυριακής. Υπάρχουν και ιώσεις, παιδιά. Όλοι θα ξαπλωθούμε. Όλοι θα ξαπλωθούμε από ίωση. Όχι, λίγο βιταμίνη C, λίγο ξεκούραση παραπάνω, λίγο καλό φαΐ. Εάν ήταν κολλητική η αρχή, δεν θα έρχομουν. Όχι, βέβαια. Πάμε, πάμε. Τρέμει και Λάγκαρτ. Έλα, μωρέ, με τις δυο τις άσχημόγριες τώρα. Άστε τον ασλαμάτο. Πάμε, έλα, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάω. Εγώ μιλάω. Λάμπρος από Χαλκίδα Ολυμπιακός. Καλώς τον. Γεια σου Λάμπρο, καλημέρα. Καλώς. Τι κάνουμε. Μια χαρά παλικάρι, μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ λέω να αφήσετε τώρα τα ποδοσφαιρικά και να βγάλει εκεί ο Ραφ το κουβά με το μέλι και να το απλώσει πάλι στο κεφάλι του για να σκουλίθεται. Καλό. Άμα διαπιστώσει ότι κάπου φάγανε λεφτά και αποδειχθεί, θα το κάνει. Πουθενά δεν έχω. Τώρα ποιος μου μιλάει, αυτός με τα ωραία φρύδια. Ναι, ο Γαύρος, ο συνοπαδός σου, ναι. Με τα μεγάλα φρύδια, ναι. Ναι. Και εγώ μεγάλα φρύδια έχω, τα κόβω με τεκούρι. Ναι, έλα. Πάμε. Εγώ με το κλαδευτήρι. Πάμε, συνέχα, λέγε. Λοιπόν, φέτος ο Ολυμπιακός παρά την ήττα από το ΑΕΚΑΚΙ πάει για πρωτάθλημα. Πάλι θα κρύβεστε εκεί πάνω στην Βουλγαρία. Τι είναι αυτά που λες ρε.
Και είσαι ο παδός του Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακού πριν του ΠΑΟΚ. Αν να χάθεις να με... Δεν τρέπεσαι λιγάκι κακομύρι. Γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ποιοι είναι Βούλγαροι ρε Γαϊδούρι. Εκεί κάτω στη Χαλκίδα. Έλληνες είναι οι άνθρωποι. Αυτοί που ανεβάζανε βουλγαρικές σημαίες στη θύρα 4 είναι βουλγαροί. Δεν κόβεται αυτός. Ποια θύρα 4 μωρέ τώρα πριν 50 χρόνια βρεθήκανε 5 βλάκες. Καινούργια ήταν η φωτογραφία. 5 βλάκες τώρα. Τράβα στο Instagram Νίκο να... Νίκο αν μπορείς πάνε προηγούμενο. Εμείς οι Ολυμπιακοί δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν ασχολούμαστε. Ντροπή σου. Άντε, τράβανε ένα σε κανένα δέντρο. Ντροπή σου. Άντε. Άλλαξε ομάδα, δεν θέλουμε εμείς τέτοιους. Λοιπόν, πρώτον, φωνάζαμε στα γήπεδα, ήρθαμε από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον, στοπ. Δεύτερον, μακάρι να είμαστε σαν τους Βούλγαρους. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ. Οικονομικά, υπάρχει τεράστια οικονομική άνθηση και οικοδομική. Γι' αυτό δεν φτάνει να πάρουν πια τα άνθηση, βρε. Άνθηση, βρε 300 λεύα μισθό. Περίμενε, περίμενε. Άσε μας, σταμάτα, ρε, βρε. Τώρα και εσύ άνθηση. Σταμάτα. Υπάρχει, σταμάτα, βρε τώρα. Υπάρχει οικονομική άνθηση για... να πει. Μαγκέψα την Βουλγαρία. Στην Πολωνία πήγε να σύνδεσμο από την πλάκα του. Στη Ρουμανία. Προσέξτε κάτι. Αν ήμασταν τόσο ευπατρίδης, σταθείτε λίγο. Δεν θα πηγαίναμε να ιδρύσουμε στην Βουλγαρία εταιρείες. Εντάξει. Και να έχουμε στις Αλφα Μπανκ της Βουλγαρίας τα λεφτά μας. Έτερον εκάτερον. Όχι έτερον εκάτερον. Οπότε ας μας πούμε. Κολοκύθια εις το πάτερον. Μη. Άλλο τα λεφτά, άλλο το. Σιγά. Έτσι όπως το πάει ο Τσίπρας, κάποτε πηγαίναν οι πατεράδες μας να κάνουν τους γαμπρούς στη Βουλγαρία. Δεν μπορούσαν να πηδήξουν, φαίνεται εδώ πέρα, πιάσαν τα 45 και τι κάνανε. Πηγαίναν 4-5 μέρες με τους φίλους τους, παίρναν ένα καλτσόν και δύο σοκολάτες λάκτα και πηγαίναν και πηδάγαν τις Βουλγάρες. Και κουβέρτε. Δυστυχώς, δυστυχώς όμως τα χρόνια γύρισαν και σήμερα οι Ελληνίδες πηδιούνται για 10 ευρώ. Που έτσι όπως το πάμε το έργο, θα έρχονται οι Βούλγαροι να πηδάνε τις δικές μας Ελληνίδες και εμείς τα βλέπουμε. Αυτό το Βουλγαρία και αυτό εδώ το χαζό οπαδικό. Αυτό το χαζό οπαδικό. Εμένα δεν με ενοχλεί, που είναι Βούλγαρο και όχι, εμένα με ενοχλεί. Για πάνω πες λίγο τα σπίτια πάνω στην Βουλγαρία, πώς είναι και τα... Τι πόλεις τους, για πες λίγο. Μη. Εγώ έχω μάθει κάτι λεφτά τα έχεις στη Βουλγαρία εσύ. Με τα τούβλα είναι πάνω, δεν έχεις τίποτα, ούτε κάτι στην Αλφα Μπανκ που έχεις λεφτά εκεί στη Βουλγαρία. Τι, κάπου μια τράπεζα, δεν έχεις κάτι λεφτά. Και τι. Ο άλλος έκανε εταιρεία, ο Χρυσαυγίτης, στη Βουλγαρία. Ο άλλος πήγε στη Βουλγαρία. Λοιπόν, αφήστε το πατριωτιλίκι, πάμε στον επόμενο φίλο. Αφού το αυτά κλέβει... τα είστε Βούλγαροι, είστε Τούρκοι, είστε Αιγύπτιοι. Αφού το κλέβει το κράτος εδώ πέρα, καλά έκανε ρε φίλε και καλά να κάνει. Τι σχέση έχει αυτό να δηλαδή. Να πάμε στη Βουλγαρία, άμα μας λέει Βούλγαρος. Άλλο τα έχεις με το κράτος. Στα Σκόπια δηλαδή, στάσου λίγο. Στα Σκόπια δεν πάμε να φτιάξουμε τα δόντια μας. Να, εγώ τώρα κάνω το δόντι μου. Πού θα πάω στα Σκόπια να πάρω και 4 τενεκέδες βενζίνη και να έρθω εδώ πίσω. Έτσι δεν είναι. Γιατί να πάω στα Σκόπια αφού είμαι Μακεδόν και να τους δώσω τους βρούμους και τα λεφτά. Άμα με συμφέρει όμως, πάω. Λοιπόν, αυτά τα Βουλγαρία, τα αυστηρή τα λοιπά. Μαρμίτα είναι βόδια, ευόδια. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Ναι. Σιγά, μην καυγίζεις. Μίλα, ναι. Εγώ είμαι ρε. Ναι, εσύ είσαι ρε. Λοιπόν, ρε, άκουσε με λίγο. Μ' ακούς. Και κουφός είμαι, σ' ακούω, τι. Λοιπόν, σου λέω δύο παρεμβάσεις. Μίλα καθαρά, καθαρά. Αργά άξουμε, και καθαρά. Άξουμε. Ναι, λέγε. Λοιπόν, Νίκος από Περισσό. Νίκος από Περισσό. Ναι, Δυναμό Μόσχας η ομάδα. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι. Δυναμό Μόσχας, λοιπόν. Είναι, Δυναμό. Μόσχας. Δυναμό Μόσχας. Ναι, λοιπόν, άκουσα το καταργή, το Μαλάτο, μια παρέμβαση, ο οποίος είχε εκφράσει κατά καιρούς φιλοχουντικά αισθήματα. Φιλοχουντικά αισθήματα, αυτός. Ναι, να το θυμίσω ότι ο ιστορικότερος αρχηγός του Ολυμπιακού είναι ο Νίκος Ογόδας. Ο Γόδας. Ο Νίκος Ογόδας, ο πλαρχηγός του Ελλάς. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Εκτελεσμός από την ΑΔΕ, ωραία, κομμουνιστής και ήρωας. Εγώ άκουσα, αγαπητέ. Να ολοκληρώσει. Όχι, να του απαντήσω για αυτό. Κάτσε να ολοκληρώσει ο άνθρωπος. Δεν είμαστε. Το χουντικό δεν λέει τίποτα. Μιλάμε για οικονομική κατάσταση, κατάλαβε. Να τελειώσει τη φράση μου και θα πει ό,τι θέλει. Να κάνουμε διάλογο. Διάλογο. Εκπομπή ολόκληρη. Πάμε λοιπόν, λέγε. Περίμενε. Ο Ολυμπιακός παραλέγκασε μια ομάδα τη λαϊκή βάση του Πειραιά. Ωραία. Μια άλλα Χρυσή Αυγή έχει τώρα στη θύρα 7, αυτό λέει. Περίμενε, ραπ, το ξέρω, περίμενε. Ναι. Θα τα πούμε όλα. Περίμενε. Πες, ακούω εγώ, ναι.
διαχρονικά ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα του περάματος, της τραπεζόνας. Το Γολογιά, ναι. Κερατσίνη, ναι. Κουκουέ, ωραία. Ωραία. Αυτό έγινε και μετά. Διαβάζω ο ιός του εθνικισμού, της βρώμας και ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας του Πειραιά έγινε χρυσαπίδης, ωραία. Εθνικισμός τι είναι, για πες μας. Oh. Ο εθνικισμός, ναι. να νομίζεις ότι εσύ σαν Έλληνας μπορείς να φας τους υπόλοιπους λαούς και αυτό να σε καθιστά υπέρτερο αυτόν. Είδες που κάνεις λάθος και δεν ξέρεις. Εθνικισμός είναι αυτός που παλεύει για το έθνος του. Το κατάλαβες. Δεν κάνω κανένα λάθος. Έθνος του. Εθνικισμός. Εθνικισμός. Άστο τώρα. Εθνικισμός. Νομίζεις ότι είσαι ανώτερος από τα υπόλοιπα έθνη και δεν είσαι. Αυτό είναι άλλο. Ναι, σωστό. Ωραία τα λέει. Μ' αρέσει ο Ολυμπιακός. Κάνει λάθος. Δεν είναι Ολυμπιακός. Δυναμό Μόσχαζη. Ναι. Έτσι έκανα. Λοιπόν, παίρνω αυτόν. Παίρνω αυτόν και το αφήνω σαν θέμα να το μιλήσω αργότερα. Τώρα το δεύτερο. Ασλαμά. Ναι. Εμείς όλοι ενδιαφερόμαστε να μάθουμε τι γίνεται στο Ηρακλή. Και δεν μας λες. Κάνεις, μιλάς για την Πριζίτη Μακρόν, μιλάς για την Τρέμη, μιλάς για 2002, δεν μας λες για τον Ηρακλή. Καλό ερώτημα. Εμείς πώς θα μάθουμε τι γίνεται στο Ηρακλή. Για πες μου λίγο. Κινητοποιεί το κόσμος, κάνει ράνι και δεν μαθαίνουμε για τον Ηρακλή τίποτα. Πώς θα γίνει, για πες μου. Περιμένεις να μάθεις για τον Ηρακλή από εδώ, από μένα. Ναι, από σένα. Όχι από τα ραδιόφωνα σου που κάνω κάθε πρωί. Από εδώ θέλει. Ο Ηρακλής πολύ απλά, αδερφέ, Νίκο, από τον Περισσό. Ναι, Νίκο. Ο Ηρακλής κατέβηκε φέτος απλά για να υπάρχει Ηρακλής. Απλά για να υπάρχει. Και να μπορεί ο μπαμπάς να λέει γε μου να, Ηρακλής. Φαίνεται σε ένα site, σε μια εφημερίδα, τον λέει καμιά φορά στην τηλεόραση, κάτι τέτοιο. Αυτό τίποτα άλλο. Ναι, δηλαδή εμείς που όντως σου λέω εγώ δεν είμαι Ηρακλής, αλλά νοιάζομαι για την πορεία του Ηρακλή. Ναι. Εγώ πώς θα μάθω. Για τον εθνικό, για τον εθνικό νοιάζεσαι. Για τον εθνικό πειραιός. Ναι. Ναι, νοιάζομαι. Σε παραδέχομαι. Νοιάζομαι. Με συγκινείς. Δεν διαφωνώ, αλλά πες μου, θα γίνει με τι γίνει με Ηρακλή. Σου απάντησε. Απλά για να υπάρχει. Απλά για να υπάρχει. Έτσι συνεχίσε το πράγμα. Φέτος, Νίκο, φέτος. Και ζει με την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει ή με κάποια πολιτική ζήμωση ή θα κατεβεί κάποιος ουρανοκατέβατος επιχειρηματίας. Έλα ρε, ο Τσίπρας όσο ήταν αντιπολίτευση, η θύρα 10 τον στήριξε. Η θύρα 10 τον στήριξε τον Τσίπρα. Όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, τους πρώτους ασφαλίτες τους έστειλε στη θύρα 10. Έτσι. Αυτό ξέρω εγώ. Όταν είχαν γίνει πριν 4 χρόνια τα ντους της παρελάσεις, το θυμάσαι? Ναι. Που ξεκίνησε από εδώ βασικά, ήτανε η μισή και παραπάνω ήταν οπαδοί του Ηρακλέους εκεί. Ναι. Και τότε πήγαν και στήριξαν κάποιοι βουλευτές. Αυτό που λέω είναι. Από εδώ και υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε την πόρτα διάπλατα, έτσι, γιατί το θέμα των Ηρακλή είναι στην ουσία πολιτικής βούλησης. Όταν η άλλη Φακλάνα, η Βόζενμπορκ, είχε σταματήσει μια αγοροπολισία του Ηρακλή, αν θυμάμαι καλά. Σταμάτησε. Ποια Βόζενμπορκ, η Βόζενμπορκ. Χοντρή μου, ρε, την κάνα και ηθοποιώ την Ατάλαντη. Είναι πολύ ωραία γυναίκα. Η Ελίζα Βόζενμπορκ είναι πολύ καλή συμμιλιά τη, πολύ καλή δικηγόρο. Δραστήρια πολιτικό. Με έντονε κοινωνικέ ανησυχίες. Και πολύ, πολύ ωραία γυναίκα. Πάρ τη σπίτι, άμα είναι ωραία γυναίκα. Φακλάνε. Δεν μ' αρέσει. Πρόσεξε. Όταν η κυρία Βόζενμπορκ, σταμάτησε στο αεροδρόμιο παράγοντα του Ηρακλή, διεθνή βεληνικούς να έρθει και τα λοιπά, πήγαν οι αυτονομίτες στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πρώτοι ασφαλίτες που μπούκαραν ήταν εκεί, αλλά και αυτοί έχουν κάνει διάφορα. Η θύρα 10 είναι λίγο προς τα πίσω. Φίλε, στήριξέ τους, μακάρι, ζω γι' αυτό. Πάμε επόμενη γραμμή, φιλιά! Δεν θα είχαν πάρει πάμε επόμενη. Ούτε μισό γιούρο, ούτε μισό παγκόσμιο αυτά οι πυροειδοί. Επόμενη. Μακάρι να χωρίσουμε, τελειώνουμε. Πάμε, ναι. Μακάρι. Πάμε.
Ναι. Τα λες και αυτά. Πάμε, φίλε. Μην παρεξήγηση. Καλησπέρα. Ενώ όλη την χώρα. Πάμε, ρε, στον κόσμο. Ρε. Τρία άτομα μίλησα, ρε, πούστη. Έλα, φίλε. Κυρία. Καλημέρα, κοπελιά. Άντε, φίλε, λέγε. Καλησπέρα, κύριε Ραπτόπουλε. Γυναίκα είσαι. Γυναίκα είμαι. Ναι. Μπράβο, σ' ακούω. Κύριε Ραπτόπουλε, μας έχουν παρατήσει εδώ πέρα με τη φίλη μου, τα αγόρια μας έχουν πάει στο Ρίτζεσι. Τι πράγματα είναι αυτά, να καθόμαστε εμείς να βλέπουμε εσάς και να τους λέμε σε αυτούς το τι μας λέτε για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, τον Γιατί, γιατί δεν πήγατε, κυρία μου, μαζί τους. Μα αφού μας κλείσανε εδώ πέρα μέσα στο σπίτι για να κοιτάμε εσάς, να ενημερώσουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το τι λέτε εσείς. Συγγνώμη. Είστε κλειδωμένες σε ένα σπίτι, οι άντρες πού είναι. Το Ρίτζεσι, στο καζίνο. Α, το δικό μας εδώ, το Ρίτζεσι, καζίνο. Ωραία. Ωραία. Και τι, δεν θέλετε να βλέπετε. Και βλέπετε τηλεόραση, δεν θέλετε να βλέπετε τηλεόραση. Εντάξει. Δεν θέλουμε να βλέπουμε εσάς. Κάντε κανένα λεσβιακό. Κάντε κανένα λεσβιακό να αλλάξει και ρεπερτόριο. Ναι, ωραίο. Συγγνώμη, κοπελιά. Μα αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν κάνετε. Σταμάτα, ρε. Κάνε γυρεκιά μου ένα λεσβιακό με τη φίλη σου. Να αλλάξει και ρεπερτόριο. Να αναταραχτεί και η φαντασία σου. Γλύψε καμιά πατούσα. Έχει ωραία δάχτυλα η φίλη σου. Μακρύ το άλλο. Μεγάλα δάχτυλα. Πολύ ωραία. Τι να σα κάνω. Το μεσαίο δάχτυλο είναι μεγαλύτερο. Η γυναίκα είναι πολύ ερωτιάρα. Είναι. Είναι, είναι. Το θέμα μου ποιο είναι, κύριε Ραπτόπουλε, μέσα. Ότι τα δικά μας τα αγόρια κάθονται από τις 12 μέχρι τις 2 βλέπουν εσάς μετά... και μας κλείνουν εμάς στο κρεβάτι να κοιμόμαστε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λεσβιακά, επόμενη, αναπτύξτε τη φαντασία σας. Άιντε μπράβο, άιντε μπράβο, θα φύγετε από αυτή τη ζωή. Ήτανε μια τύπισσα στη γειτονιά, ήμουν 23 χρονών, 24, εγώ συνομήλικη αυτή. Στάσου λίγο, ρε. Είχε μια μπουτίκ, είχε ένα ύφος. Μπουτίκ έχεις, μωρή, τι έχεις ύφος, 23 χρονών. Εγώ λέει. Τα έχω κάνει όλα. Λέω, τι έχεις κάνει εσύ, πώς τη λέγανε να δεις. Στη γειτονιά δικιά σου. Στη γειτονιά δικιά μου, είχε Σουλτάνα. Μια πουτάνα. Στάσου. Φακλανοειδές φαινόμενο, χοντρή γάμπα. Τι έχεις κάνει, είχε λίγα λεφτά, ιστορίες, η μαμά. Τι έχεις κάνει, της λέω. Πήγες με μαύρο, όχι. Στο βόρειο πόλο πήγες, όχι. Στο νότιο πόλο πήγες, όχι. Έκανες σεξ στον πύργο του Άιβελ, όχι. Πήγες με γυναίκα, όχι. Τη λέω καμιά δεκαριά έτσι. Έμεινε έτσι. Αυτά τα κύριε Ραπτόπουλε και τα λοιπά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καηλή δεν μου αρέσει καθόλου, φίλε. Καθόλου. Καθόλου. Καηλή. Η Καηλή. Καθόλου. Βέβαια, σ' αρέσει η Τρέμη. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή, αν σου έλεγε η Καηλή να βγείτε και η Τρέμη, θα προτιμούσες την Τρέμη. Μεν. Εννοείται. 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 Δηλαδή, ψυχολόγο πήγες. Η Καηλή ας βγαίνει με άλλον. Με άλλον. Δηλαδή, κοντό ή ψηλό. Επόμενη γραμμή. Ναι. Εσύ ό,τι πει, τι. Lifestyle θα το κάνω εγώ εδώ πέρα. Έλα, φίλε. Εγώ μιλώ. Εσύ μιλάς. Ο Κύπριος είμαι. Θα ήθελα να απολογηθώ καταρχάς για την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή αφού και ο Ασλάμας και ο άλλος ο Καράφλας που συνήθως κάθεται δίπλα στο γέροντα που απουσιάζει και αυτοί είναι καράφλες και θα μπορούσαν και αυτοί να έρθουν σαν λάμπες στο σαλόνι, επειδή δεν είναι απλά ξέρετε που λάμπουν οι καράφλες, έχουν και το κατάλληλο σχήμα, είναι σαν... Μόλις μπει ο Ερντογκάν εκεί μέσα, θα παρακαλάς να έρθω, αλλά εγώ θα κάνω τον άρρωστο. Ρε, είναι σαν κατσιβέλη. Μόλις η μουστάκα το... Μόλις μυρίζει η μουστάκα του Ερντογκάν, το κολαράκι σου θα λες, σώσε μεν Έλληναν, σώσε μεν, αλλά ο Έλληνας θα είναι γιόταν τέσσεραν θα πω εγώ. Εγώ γιόταν τέσσεραν θα πω. Σιγά να μην έρθω εγώ να πολεμήσω, να μην μέσα είναι ο Ερντογκάν. Κατάλαβες ασχημάντρα με τις μαύρες τις γυναίκες τις κατσιβέλες εκεί στην Κύπρο. Άντε διάλειμμα, διάλειμμα. Άντε να χάσεις με τις κατσιβέλες τις Κύπριες εκεί πέρα. Σπίκανε σε Ερντογκάν εκεί πέρα. Ξέρετε μας γουστάρετε οι Κύπριοι τους Έλληνες. Αλλά το εγώ σας γουστάρω. Δεν σας γουστάρω καθόλου. Πήγα πολύ γιώτα, πώς τα λένε. Γιώτα πολλά. Όχι ρε, οι Αλβικάροι που τις φέρωσαν στα άσχημα. Κατάλαβες. Άμα μπει κανένα Ερντογκάν, δεν θα σου έρθω. Και 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό δουλεύουνε. Εγώ με κολόγερος δεν θα έρθω. Κάνω τον άρρωστο, πονάει η μέση μου, διάλειμμα. Παρακαλώ.
κλειδαράζει και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια, με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζή και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Έχετε λυσάξει με τους δημόσιους υπαλλήλους, έχετε λυσάξει με τους συνταξιούχους κτλ. Όλα ιδιωτικά, όλα γίνεται. Τι όλα ιδιωτικά? Όλα, τα πάντα. Για δείξτε τον λίγο. Τι όλα ιδιωτικά, δηλαδή. Ιδιωτική υγεία, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικές τηλεπικοινωνίες να γίνουν, ιδιωτικό το ρεύμα, ιδιωτικά τα μεταφορές. Όλα πρέπει να γίνουν ιδιωτικά. Και ο οργανισμός ίδρυψης. Γιατί όλα είναι χρεωμένα τα δημόσια? Ιδιωτικός, ο προκτός μας μετά ιδιωτικός θα γίνει. Λέγε. Γιατί όλα τα δημόσια έχουν πτωχεύσει και έχουν χρεωθεί τότε. Άντε, αφού είναι υγιές να είναι στο δημόσιο, γιατί όλα είναι πτωχευμένα, όλα είναι χρεοκοπημένα. Γιατί ρε φίλε, έγινε μια κακιά διαχείριση του δημοσίου. Τι είναι αυτά που λες? Σοβαρά είναι αυτά τώρα? Δεν μπορούμε να έχουμε καλό κράτος και τίμιο κράτος, όλα ιδιωτικά, το λέω. Άντε, δηλαδή μισό λεπτό, τα κράτη τα οποία έχουν σάπια ιδιωτικά να γίνουν εκείνα δημόσια. Τι έχουν σάπια ιδιωτικά? Παραδείγματος χάρη στην Αμερική δεν έχουν υγεία. Καθόλου, τίποτα. Τι δεν έχουν υγεία? Δεν έχουν τίποτα καθόλου. Όποιος πληρώνει έχει. Πήγε τώρα ο Ομπάμα να κάνει. Όποιος πληρώνει έχει. Τι λογική είναι αυτή? Αυτός δεν έχει πεθάνει, ρε Βασίλη.
Αυτός δεν έχει να πεθάνει. Τώρα και αυτός που πληρώνει δεν έχει, αυτό λέει. Βασίλη, παιδεία και υγεία ειδικά. Ειδικά υγεία και παιδεία που αναφέρθηκε ο Γιώργος. Παιδεία είναι δωρεάν. Πρέπει να, να ανοίξει. Ναι, πρέπει να δωρεάν. Παιδεία είναι δωρεάν. Πρέπει να παρα... είναι την παραπαιδεία με τα φροντιστήρια. Πρέπει να υπάρχει μια έρευνα για άπορους σε κοινωνικό επίπεδο. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου, εννοείται αυτό για τους άπορους. Ναι. Αλλά πρέπει τουλάχιστον αυτός που πληρώνει ναι. να αμείβεται ανάλογα. Στην Ελλάδα πληρώνεις και δεν έχεις υπηρεσία σε τίποτα. Πληρώνεις ή όχι όμως να γίνει ιδιωτικό. Έτσι θέλει. Το δημόσιο. Όχι, τέρμα, να είναι τέρμα. Ιδιωτικό και το δημόσιο να έχει μία μέρημνα για τους άπορους ανθρώπους. Δηλαδή, συγγνώμη, να σου κάνω λίγο μια ερώτηση. Εσένα, τελειώνεται. Θα σε ενοχλούσε να κλείσουν όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όχι, αλλά... φίλε, εγώ επιλέγω. Εγώ δεν θέλω να δώσω μία στο δημόσιο και επιλέγω να κάνω μία ιδιωτική ασφάλιση, άμα θέλω. Για να πάρω μεθαύριο σύνταξη και για να έχω τέλος. Την υγεία μου. Τέλος. Διαφωνείτε. Και εγώ είμαι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Εσύ διαφώνα. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι, καλησπέρα. Εσείς, ναι, εσείς. Καλησπέρα. Τάσος από το Στουτγκάρδι. Τάσος από το Στουτγκάρδι, ναι, ο παδός του ΠΑΟ. ΠΑΟΞΙΣ. Γεια σου, Τάσος. Στουτγκάρδι, ένας πρόπαυρο. Άρα, μπράβο, γεια σου. Πάμε λοιπόν. Ραπτόπουλε, καταρχάς θα σε κάνω μια ερώτηση. Για το τυπάκο προλίγο που είπε για, για Βουλγαρίες και τέτοια. Ναι. Γιατί δεν τους κλείνεις κάτι τέτοιος. Δεν τους κλείνω, γιατί εγώ είμαι άπατρης. Τι έγινε, άμα ήμουν στην Κρήτη, στάσ. Δηλαδή πες ότι ήμουν κριτικός. Και έρχεται ο Όρντεν ένας Θεσσαλονίκης, ούτε Ευρωμοϊγύπτιε μαύρα μου. Δεν με πείραζε. Εγώ πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω στα έθνη και στα κράτη, πιστεύω στις εταιρείες. Οπότε είτε με πει Βούλγαρο, είτε με πει Αλβανό, και τι έγινε. Δεν με ενοχλεί. Τέλος πάντων. Μα εγώ με τις Μαρμίτας. Να σου κάνω μια ερώτηση, Τάσο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να σου κάνω, Τάσο, μια ερώτηση. Πες μου. Σε ενόχλησε το πρωτοσέλιδο εφημερίδας Θεσσαλονίκης που βγήκε την επομένη του ματς. ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννηνα, με κεφαλιά, τεράστια γράμματα, με κεφαλιά του Μεγαλέξανδρου, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί είναι τον. Γιατί έπρεπε να τον στεναχωρέσει. Γιατί δεν είναι Έλληνας ο... Θυμίζω ότι δεν είναι Έλληνας ο Πρίγιοβιτς. Από όσο ξέρω τουλάχιστον. Ναι, τι είναι, Σέρβος. Σέρβος. Ναι, Σέρβοι είναι αδέρφια μας. Άμα ήταν Αλβανός, δεν θα το έγραφε. Ένας είναι ο Μεγαλέξανδρος της Ελλάδος. Της Ελλάδος ή της Βόρειας Ελλάδος. Της Βόρειας Ελλάδος. Της Βόρειας Ελλάδας. Ποιος ήταν. Αυτός ο Κούδα. Ο Κούδα. Αφλαμάης, τι με έκανες την ερώτηση, έτσι. Ναι. Πού είσαι. Σου απαντώ για το Βούλγαρη. Ναι. Εγώ, για μένα, εφόσον στην εθνική ομάδα παίζουν μαύροι, σηκώνουν τα βάρη Αλβανοί, στις εταιρείες υπάρχουν ξένοι ποδοσφαιριστές, Βούλγαροι, Σούρδοι κτλ. Παντρευόμαστε Βουλγάρες, παντρεύονται Αμερικανίδες. Οι Έλληνες παντρεύονται Σκοπιανές κτλ. Και αν με πει Βούλγαρο, ξέρεις, εγώ τώρα δεν θα κοιμηθώ το βράδυ, θα στεναχωρεθώ. Πάω τον πλακώ στις μπουνιές. Συνέχισε. Πάντως δεν είναι οπαδικό αυτό. Είναι... Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Όλα είναι για τα χρήματα. Τώρα οι Βουλγαρίες κτλ. Είναι πώς τον βλέπεις τον Πάο. Άσε τώρα τι. Μην είπε εμένα Βούλγαρο. Μου κάνει τα μούτρα από κρέας. Λίγο καλύτερο από τον Ολυμπιακό. Μπράβο, σωστό. Άλλο αυτό, ωραία. Λίγο χειρότερο τον Ολυμπιακό, μάλλον να βλέπεις από τον ΠΑΟ. Να σε κάνω λίγο μια ερώτηση. Ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν τη μετριότητα του Ολυμπιακού και ας αφήσουμε την ομάδα μας. Ναι. Εσύ έτσι πως θα βλέπεις τα πράγματα σε βάθος χρόνου, πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα θα στρώσει ή θα το πάμε έτσι και επειδή απλά δεν κάνουν και άλλοι τίποτα. Να συμπληρώσω την ερώτηση του Γιώργου. Αυτές τις τρεις ομάδες. Βλέπεις ότι βελτίωση χωράει πιο πολύ ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Εγώ βλέπω τον ΠΑΟΚ. Εσύ τι βλέπεις. Σαν ΠΑΟΚ ξέρεις τον ΠΑΟΚ βλέπω, αλλά σας είπα γιατί... Δεν με νοιάζει. Σαν αυτός που βλέπεις μπάλα. Που πήρα τηλέφωνο ότι ναι. Αν δεν το πάρουμε φέτος δεν θα το πάρουμε ποτέ. Σωστό. Επόμενη γραμμή. Σωστό. Έχω ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ΣΥΡΙΖΑ, έχω ΕΠΟ, έχω ομάδα, έχω λεφτά. Έχω κακό Ολυμπιακό. Η ΑΚ έχει μικρό ρόστερ, πολλές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει Άρης Ηρακλής. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Πού το είδες στην πράξη για το ΕΠΟ. Πού το είδες στην πράξη που λες. Πήρα ΕΠΟ λες. Είδες κάποιο πέναλτι να δίνω στον ΠΑΟΚ ή κάπου να ευνοείται. Είδα. Είναι τα κόζ για τον Ολυμπιακό. Ρε. Είδα. Του δίνει πέναλτι ο άλλος να πούμε. Είδα. Είδα. Πέναλτι. Καθαρό πέναλτι. Είδα. Είδα τους διαιτητές. Σαν τις πόρνες. Ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο ταβαντζής τους. Άλλο αυτό, άλλο πήρα ΕΠΟ. Πώς πήρε ΕΠΟ. Πέναλτι γιατί δεν έδωσε στην περιοχή που μπορούσε άμα ήθελε να σπρώξει τον πάγκο να το δώσει. Με τη Λάρισα το πέναλτι. Το μάτς του Ολυμπιακού που είναι. Εμβουές, Λίβερπουλ, πέναλτι, Λεβαδιά, Ελ Πάοκ, θρύλος ατρόμητος. Θρύλος ατρόμητος. Συνέχισε φίλε, λέγε.
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι άλλα πολύ χρόνο με τα περσινά τα play-off, στα οποία κουράστηκε πάρα πολύ ομάδα και είναι αυτό που είπε το τέλος της χρονιάς, γιατί να δούμε τι θα κάνουμε, πιάσαμε και όψαμε τον Ήβιτς και φέραμε παίχτες Σεπτέμβρη μήνα. Δεν κάνουμε για πολύ δουλειά έτσι. Αυτό μόνο. Επόμενη γραμμή. Όταν μιλάει ο Κροατής να είστε λίγο σεβάσμοι. Αριστεροί και οι δύο είστε. Σεβάσμοι. Καλά δεν τον βρήσαμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Ναι, λοιπόν, όψουμε λίγο. Πάλι λίγο στο Περισσό. Λοιπόν, όψουμε λίγο. Άντε πάλι. Μ' ακούς? Ναι. Δύο φορές πήρες, ναι. Εγώ είμαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όψουμε λίγο. Επειδή ξέρω θα δεν το πω. Σήμερα είναι η επέτειος της του μάτς του θανάτου. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, είναι ένα μάτς που είχαν παίξει οι Ουκρανοί τη Zenit, η πρόγονη τη Zenit, σήμερα στους Ναζί, ωραία. Τι έχει γίνει τώρα, άκουσα να δεις τι έχει γίνει. Η Zenit είναι στην Πετρούπολη, δεν έχει καμία. Με ακούς? Ναι. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα, οι Ναζί είχαν καταλάβει το Κίεβο, ωραία. Ναι. Και όλη την Ουκρανία. Και ετοιμάζανε απόφαση στη Ρωσία. Το σχέδιο Βαρβαρόσα το ξέρουμε όλοι, όσοι ξέρουμε ιστορία. Εγώ είμαι ενταχθωρικός. Ετοιμάζανε βούκα λοιπόν, ναι. Άκουσε με, ακούστε να μιλήσουμε εδώ σωστά, ωραία. Ναι. Σαν σήμερα ετοιμάζανε να δει απόβαση στη Ρωσία, ωραία. Ωραία. Και σαν σήμερα είχαν πει στη Δυναμό Κιέβου, είχαν πάει τα SS και είχαν πει, λοιπόν ακούσαμε λίγο, σήμερα θα παίξουμε αγώνα μαζί, έχουμε καλέσει στο γήπεδο πολύ κόσμο, και θα κάτσετε να χάσετε για να φανεί η υπεροχή των Ναζί. Ωραία. 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 Οι παίκτες του Δυναμό Κιέβου, κομμουνιστές άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύανε στην πατρίδα, πιστεύανε στο λαό τους, καθίσανε στο πρώτο ημίχρονο και χάνανε 2-1. Ωραία. Ωραία. Και στο ημίχρονο επάνω μπαίνουν Ναζί μέσα και τους λένε, παιδιά ακούστε λίγο, θα κάτσετε να χάσετε 5-6-7-1 για να φανεί στο λαό της Ουκρανίας η υπεροχή μας, ναι. Ωραία, ναι. Μπαίνουν οι Ουκρανοί στο γήπεδο, άνθρωποι κομμουνιστές, άνθρωποι μέσα από το λαό, άνθρωποι εργάτες, τίμοι και τους νικάνε από το 2-1-6-2. Τους ξεφυλίζουν, τους δείχνουν πώς γίνεται ο εθνικισμός να χάσει από το διεθνισμό, πώς γίνεται ένας λαός ενωμένος ενάντια στο φίδι να νικήσει, τους νικάει 6-2, τελειώνει το αγώνας και εκτελούνται όλοι. Εκτελούνται όλοι έξω το γήπεδο για χάρη ενός λαού, μιας ιδέας τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει να έχει ένας Ολυμπιακός, αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει ο Μαλάτος να βλέπει και να λέει ότι γι' αυτά είμαι περήφανος. Συγκινητικό είναι αυτό. Που είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Και αυτά είναι τα πρότυπα που πρέπει κάθε Έλληνας που βλέπει αθλητισμό, αυτά είναι πρότυπα που πρέπει να έχει για να λέει ότι είμαι περήφανος που βλέπω σήμερα ποδόσφαιρο. Ωραία. Ναι. Τώρα όσοι εκφράζουν φιλοεθνικιστικά, φιλοκουντικά, φιλοφασιστικά αισθήματα, ναι, αυτά πρέπει να θυμάται και να σκέφτεται, γιατί σήμερα είναι ελεύθερος και βλέπει ποδόσφαιρο, handball, volley. Ποιος είναι ελεύθερος? Οτιδήποτε από όσα βλέπει ο καθένας μας. Εσύ νομίζεις ότι είμαστε ελεύθεροι τώρα που μιλάμε? Όχι ραπ μου, δεν είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή άμα πάθουμε ένα έμφραγμα, έχουμε νοσηλεία, άμα δεν πάμε το παιδί στο φροντιστήριο, αν μπορούμε να πούμε την άποψή μας, μπορούμε να μας... Μισό λεπτό. Έχουμε αξιοκρατία να μπορούμε, ξέρω εγώ, οι καλύτεροι να πάμε στα καλύτερα? Δεν έχουμε. Δεν είμαστε αποκλειστικά, δηλαδή απόλυτα ελεύθεροι δεν είμαστε. Ναι, αυτό λέω. Ραπ, επειδή σε σέβομαι και σε συμπαθάω. Ναι, απλά λέω εγώ δεν νιώθω και πολύ ελεύθερο. Είμαστε όμως και όπως επί Τουρκοκρατίας, ούτε όπως το 40, ας πούμε. Ακούστε με, Γιώργη, άκουσε με για εσύ, επειδή και εσύ Γιωργάκη είσαι καλό παιδί και σε συμπαθάω και σένα, αν και δεν παίξεις, ωραία. Άκουσε με λίγο. Για αυτά τα λίγα που λέτε τώρα ότι δεν τα έχουμε, δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε αλλιώς. Θα είχαμε πολύ λιγότερα αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν αίμα και υδρότα να τα έχουμε. Ωραία. Οκ, boy, stop. Έχεις απαντήσει. Ναι, έχω. Έχει να απαντήσει. Όπα, όπα. Εδώ πέρα έχω πέρα στο αποστόμι
Δεν θα συμπληρώνω, άρε, περίμενε, δεν θα πάρω το πέρα, να πούμε. Αλλά να θυμάσαι το πέρα, εντάξει. Εντάξει. Σταθωστόμε, έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, φίλε. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για τον Άρη, ρε. Τι είναι αυτά που λέω για τον Άρη. Γιατί μιλάς για τον Άρη, τι σου κάνει, δηλαδή με την Μπόκα που δεν μπορεί να παίξει μπάλα. Εγώ δεν βρίζω τον Άρη, τους Αργενούς δεν γουστάρω. Αυτά με τις μεζούρες τι έκανε, δεν σε γουστάρεις Αργενούς. Ναι, σου είπα ρε, πελάτης του Άρη δεν είσαι. Πήρες εισιτήριο. Εγώ είμαι σουπεράς, δεν είμαι Αργενός, καταλάβες. Εσύ είσαι σουπεράς, δεν είσαι Αργενός. Έχεις το Σούπερ 3 πάνω από τον Άρη, αυτό είναι γνωστό. Τι θες από μένα, ρε. Τι αυτά που λες, τι είναι αυτά με τις μεζούρες. Ναι, τι. Τις βλάκες που κάνεις. Πήρες 20 άρικο εισιτήριο για την Boca Junior. 50 άρικο δώσα, 50 άρικο. Πήρες, τι 50 άρικο. 60 από θα γίνει σούφρα σου με αυτά που. Θα πας να πεις στο Σαουρίδι αυτά. Σε κάνει μαύρο, επόμενη γραμμή. Αυτό είναι... Το τι σε ζώο, το τι σε ζώο, κάτι τέτοιο. Τον Άρη, κάτσε λίγο. Σταμάτα λίγο. Τον Άρη, εσείς τον κάνατε έτσι. Κάτι τέτοιο σαν και εσένα. Εγώ είπα ότι ο Αργιανός ο πελάτης, ο νοικοκύρης, που πήρε 20 ευρώ εισιτήριο και 20 για το παιδί του, ηλίθιε, στραβοστόμη, πρέπει να μετρήσει το κεφάλι του να δει το φέξι που θα φάει γιατί. Μάτ δεν θα γίνει και τα λεφτά δεν θα τα γυρίσει πίσω η εταιρεία που λέγεται Άρης. Ηλίθιε. Πάμε επόμενη γραμμή. Και άνανδρος είναι. Ηλίθιος είναι. Άνανδρος δεν είναι. Άνανδρος. Λέγε φίλε. Από το τηλέφωνο ανώνυμα. Με τον Άρη δεν έχω τίποτα φίλε. Με τους Αργιανούς τα έχω. Αν μπορεί να το καταλάβει το ηλίθιο κεφάλι σου, ας το καταλάβει. Λέγε φίλε, ναι. Επόμενος. Ναι, Ραπτόπουλε. Έλα φίλε. Αγισίλα, ο σοπαδός του ΠΑΟΚ. Ο Χαμάν. Γεια σου Αγισίλα. Γεια σου Αγισίλα. Από Θεσσαλονίκη Αγισίλα. Πες τα Αγισίλα. Θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Για τον Κούγια γιατί δεν μιλάς τώρα. Για να τα έχεις καλά μαζί του. Για τον Κούγια γιατί δεν μιλάω. Τι έκανε ο Κούγιας. Τώρα τι θες να τον κάνεις πλάτες θες. Ελληνικά μιλά μου. Γιατί δεν μιλάω για τον Κούγια. Να πω τι. Τι κακό πράγμα αυτός ο Κούγιας που άφησε τον Ελκαντουρί. Αν έφυγε, πέφτει τώρα πλάκα μου κάνει. Ας πήγαινε λοιπόν ο Ελκαντουρί, να του δώσει μια εδώ του Κούγια, τελειώνουμε. Εγώ τι θες να κάνω τώρα, ρε. Τι να κάνω εγώ. Το δικαστή στον Κούγια. Τι θες να κάνω. Έλεγε ότι ήταν μάγκα. Τώρα είναι μάγκα. Μάγκα είναι. Στα 67 του χρόνια την περιουσία που έχει κάνει, το όνομα που έχει κάνει. Δεν είναι μάγκα. Ο Μελισανίδη ότι ήταν μάγκα. Ναι, είπα ότι ο Μελισανίδης χτύπησε τον Κούγια, μα τους μπράβους, δεν πήγε μόνος του. Αυτό είπα. Τώρα είναι μάγκας. Τι μάγκας είναι. Άλλο είπα εγώ. Δεν είναι μάγκας, λέω, ένας μπράβος, ένας άντρας που πάει με μπράβο και χτυπάει έναν άλλον. Δηλαδή έπρεπε. Σταμάτα, μάθε να ακούς. Μην μου σταματάς το στόμα. Περίμενε. Είπα εγώ ότι ο Μελισανίδης θα έπρεπε, αν ήταν μάγκας, να πει τους μπράβους, φυγέτε, να καθαρίσει μόνος του με τον Κούγια. Κατάλαβες, αυτό είπα. Λάθος είπα. Δηλαδή μισό λεπτό. Έχω εγώ ένα πρόβλημα με το Σαββίδι το γιο, λέμε. Θα έρθει να πει τον μπράβο Θήρτο Ραπτόπουλο. Άμα είναι μάγκας θα έρθει με δίνει μόνος του, αυτό είπα. Ή εγώ έχω 10 μπράβους και τα έχω ξέρω εγώ με έναν άλλον. Θα βάλω τους μπράβους να το δίνουνε. Αυτό είπα, λάθος το είπα. Ο σωστό. Σταμάτα, σε ρωτάω, απάντησε. Ναι, όχι, αυτό είπα εγώ. Δεν διαφωνούμε. Ναι, όχι. Ναι, πού διαφωνούμε. Ότι έφτισε τον άλλον, κότα είναι. Έλεγε. Κότα είναι που τον έφτισε. Φτύνω εγώ γιατί έχω σάμπιο δόντι και πάει η τροφή εκεί και φτύνω από εκεί. Συγγνώμη, είναι αντιαισθητικό, αλλά Ραπτόπουλος είσαι. Έχεις δίκιο. Είναι άναντρο αυτό που έκανε ο Κούγιας. Αλλά και ο Ελκαντούρη, πώς το λένε, έπρεπε να του δώσει ένα μπουνίδι εδώ, να του πάρει κανένα δόντι να τελειώνουμε. Μ' αρέσουν τα καλτ εμένα. Μ' αρέσει στην μπάλα επάνω. Η θύρα 4 να στραβώνει το στόμα, να υπάρχουν. Δεν μ' αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο, το ελιτιστικό το θέατρο Εμίλιου Βεάκη. Τι να σου πω, μπράβο τον Κούγια που έφτιαξε τον Ελκαντουρί. Όχι βέβαια. Θέλω να μιλάω τώρα. Ο Ασλαμάς τώρα δεν είναι Ηρακλής, είναι Premier League. Ο άλλος έγινε Ξάνθη. Ναι, ο γιατρός κοντά Ξάνθη. Σαρδόνιο. Στάσου ρε τώρα, τα παιδιά πρέπει να δεις ότι, εντάξει τι να πούνε. Πες ότι εσύ έπεφτε η ομάδα σου γάμα εθνική και έπεσε με το Κολοκοτρονίτσι και έτρωγε 2-0. Τι θα έλεγες. Δεν θα γινόμουν Premier League. Τι θα γινόσουν. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
Γιατί εγώ ρε φίλε, τι είμαι, δεν είμαι Ηρακλή. Μα είναι Ηρακλή ο άνθρωπο. Ηρακλή είμαι πάλι. Ποιο Ηρακλή, ρε, αυτό δεν μιλάει για τον Ηρακλή. Για την Premier League, για τη Λίτ, για τη μία, για την άλλη. Ναι, ωραία. Τι να πει, ότι η ομάδα του έγραψε στην Κάρισα, α πούμε, τι να πει. Θες ανάλυση για το πώς θα παίξει σήμερα ο Ηρακλής, να σου κάνω, θες. Τι να κάνει, για αυτό, τι να πει. Όχι, αυτό λέω, τι δεν υπάρχουν πλέον, ομάδες παίρνει άλλος, πήρε άλλος πριν για τον Άρη. Πάλι, κάνε το γέλιο. Ποιον Άρη. Γέλα λίγο. Πάμε επόμενη γραμμή. Στράφωσε το σώμα, Γησί. Εγώ λίγο να κάνω μια ερώτηση. Κάνε. Είχατε στείλει στην προηγούμενη εκπομπή. Εκπομπή. Κόκκινο YouTube και τα λοιπά. Ναι, ναι. Κάνατε κάποια σχόλια. Θέλω λέει, να τρυπήσει την ομάδα. Και εγώ αυτό που σα έγραψα στο YouTube σα το είπα και εδώ. Αλλά βλέπω ότι πάρτε ρε ξεφύλες τώρα ένα τηλέφωνο. Σα είχα πει εγώ για τον Μαωρίτσιο και για αυτά και με βρίζατε και μετά και στο YouTube. Πάρτε ρε ξεφυλισμένοι αβανταδόροι γλύφτες που σα αρέσει αντί να ακούτε, ξέρω εγώ, εγκεκριμένου δημοσιογράφου. Να ακούτε τον Κάρι τη Χάρπαστο που κάνει εκπομπή. Μανάβιδες, μπακάλιδες. Πολιτές, το ένα, το άλλο. Πάρτε βρε ξεφτύλες να με αντιμετωπίσετε ποδοσφαιρικά. Ούτε τσαμπουκά, ούτε τίποτα. Ποδοσφαιρικά, νομίζω ότι είδατε. Διάλογο ποδοσφαιρικά. Πού διαφωνείτε σε αυτά που λέμε. Που νομίζω ότι εμείς που τα λέμε αυτά, εγώ και κάποιοι δημοσιογράφοι, θέλουμε το κακό της ομάδας. Άντε, εγώ το να βρίζετε εμένα ανώνυμα δεν με πειράζει γιατί δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Αλλά φίλε, για το ελληνικό κράτος λέω, όχι για τα άλλα που είναι καλώς οργανωμένα, για τα ελληνικά που είναι κλεφταράδες. Διαχρονικά. Αλλά δεν τρέπεστε να κράζετε ανθρώπους που είναι η δουλειά τους αυτή. Βγαίνετε και βρίζετε τον ένα και τον άλλο κτλ. Ορίστε λοιπόν, εδώ είναι η εκπομπή, εδώ είναι οι γραμμές. Πείτε λοιπόν, πού κάνουμε εμείς κακό στην ομάδα. Τι είπαμε. Σήμερα γιατί, εφόσον λέτε να κάνουμε υπομονή και δεν τρεπόμαστε, Γιώργο. Γιατί δεν πήγε καλύτερα η ομάδα το Σάββατο και πήγε κανένα πισωγύρισμα. Γιώργο. Γιατί του 45 είναι νοοτροπία προπονητή αυτή από το 45 να μου κάνει πάσες. Νοοτροπία ξάδες ήταν αυτή. Τα έκανε αυτός αυτά όταν ερχόταν στην Τούμπα με την Ξανθούλα και βγαίνατε όλοι και τον βρίζατε. Λοιπόν, και τώρα λέτε να περιμένουμε, να κάνουμε υπομονή. Γιώργο, πρέπει να συνηθίσουμε ένα πράγμα όλοι στη σύγχρονη τεχνολογία και στην σύγχρονη εποχή. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Δευτέρα Παρουσία θα γίνουν μέσω Facebook. Ναι, σωστό, σωστό, συμφωνώ. Επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Ο Κύπριος είμαι πάλι. Άντε πάλι. Απλά. Δεν θέλω να πω πολλά, να τελειώσω με το ότι... τι είναι αυτό, το αεροπλάνα, πήγαν επίσης και στην Κύπρο, αυτό που λέει να με σώσει, αυτό που λέει να παρακαλώ, αυτό που σαν το κουτί, είστε αδέρφια μας, σας θέλουμε, θα πεθάνουμε όλοι, θα μας πάρουν την Κύπρο, σας παρακαλώ, αυτό που λέει, σε χρειάζομαι, είσαι αδερφός μου, Πάμε πρώτη γραμμή ρε. Ωραίας. Πάμε, πάμε, έλα. Το κύριο. Μάλιστα, ναι. Έλα φίλε. Από Λάρισα παίρνω τηλέφωνο, Πάνος λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι. Λάρισα Ολυμπιακός, ωραίος. Πάνος από τη Λάρισα Ολυμπιακός, πάμε. Ναι, ναι, έλα. Εγώ δεν θεωρώ ότι αγωνιστικά Ολυμπιακός είναι κουρασμένος. Εγώ θεωρώ ότι είναι χορτασμένη ομάδα από παραστάσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει χάσει δηλαδή το στόχο της. Είναι χορτασμένη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός λες ότι είναι σαν έναν άντρα που έχει πάει από τα 20 του μέχρι τα 50 του με 500 γυναίκες, έχει βαρεθεί και το έχει γυρίσει στο ανάποδο. Ή βαρέθηκε. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Δηλαδή γιατί δεν χόρτασε. Έτσι και χόρτασε φέτος. Μην καμπιέσετε. Ένα σχόλιο. Λοιπόν, να σου πω. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς καινούργιους παίκτες. Δηλαδή είναι χορτασμένος ο Κούτρης, είναι ο Φόε, είναι ο Εμενίκη. Είναι ο Ολυμπιακός της με αποτελείται από πολλούς καινούργιους παίκτες. Εκτός αυτού. Πολύ μεγάλη ανανέωση ο Ολυμπιακός. Εκτός αυτού είμαστε και σύντομα. Είναι ο Ρωμαό, ξέρω ποιοι είναι χορτασμένοι. Αυτή η ραπάτηση του Αργιανού είναι λογική και ο Γιώργος μάλλον κάτι τέτοιο ήθελε να πει. Όχι, εγώ λέω γιατί να χορτάσει φέτος και να μην χορτάσει πέρσι πριν 5 χρόνια ή γιατί να μην χορτάσει μετά από 5 χρόνια. Ωραία, ακούμε. Είναι νοοτροπία που περνάει η διοίκηση στην ομάδα κάθε χρόνο. Άρα ο Μπρουτόταυρος είναι χορτασμένος. Μπράβο. Α, εδώ σωστό. Καλά τι πάμε. Σε αυτό, ναι. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας παίχτης καινούριος και του τασκάει ντουμπ τα λεφτά για 2 και 3 χρόνια κλειστό συμβόλαιο, αντί να του δώσει το κίνητρο να κυνηγήσει την επόμενη χρονιά με τα πριν κτλ., του λέει πάρ' τα λεφτά μπροστά και είσαι Ολυμπιακός, είσαι πρωταθλητής από πριν. Ναι. Κατάλαβε, θέλω να πω. Έχει πέσει και κυνηγητό βέβαια από τον ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμωσε ο ΠΑΟΚ εξαγωνιστικά και η ΑΕΚ,
Δυναμώσανε και αγωνιστικά και δημιουργήθηκε μια ωραία κατάσταση. Να σου πω κάτι, όταν 25 χρόνια έχει να πάρει ο άλλος πρωτάθλημα και κάνει σαν το λυκόσκυλο, να πούμε, έχει ακονίσει τώρα 32 χρόνια ο ΠΑΟΚ, ναι. Είναι λογικό τώρα να σε κυνηγήσουν από πίσω. Ναι. Εσύ ευθύνη δεν δίνεις σε διοίκηση, προπονητή, παίκτες, απλά λες ότι είναι μια λογική σειρά των γεγονότων και ότι... Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Δηλαδή, αν δεν το πάρεις φέτος που είναι λογικό, δεν θα πας με κορνέδες να πετάξεις, ας πούμε. Φυσικά. Άρα είσαι και εσύ σαν οπαδός. Άρα και εσύ... Άρα λες... Και εσύ είσαι τόσο χορτασμένος σαν οπαδός που το κεσεδάκι με το γιαούρτι δεν πάει το ρίξει το ρέντι. Αφού το Μάιο κάνω φιέστα περιπατητή. Μάλιστα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαία η απόλυση Μοντέστο. Ναι. Δεν είναι τυχαία η απόλυση Μοντέστο. Όταν σου κουβάλαει 5 Βέλγους μέσα σε ένα μήνα και τον συν τον Εμενίκε για να διώξει τον Σιώπη και τον Ρισβάν ιδανικούς πίσω σε ομάδες. Ο Σιώπης αύριο θα παίξει. Αυτό έχει μια λογική με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξ αρχής 55 και ίσως χάθηκε το κίνητρο. Γιατί πήρε καπάκι το κασέρι από το Champions League που εκεί έδειξε χορτασμένος για να μπει στους ομίλους σε εκείνα τα παιχνίδια. Πήρε τα 30, πήρε από το Ρέτσο τα 25, πήρε 55 στην αρχή και ίσως εφησύχασε ο ίδιος ο πρόεδρος. Από αυτή τη μεριά έχει μια εξήγηση. Εγώ διαφωνώ. Εξηγείτε. Ένα λεπτό. Οι Ολυμπιακοί είμαστε συλλέκτες. Συλλέκτες είστε. Δεν βαριόμαστε να παίρνουμε πρωταθλήματα και τέτοια. Για τον κόσμο, δεν πάει για τον κόσμο. Φυσικά δεν πάει για τον κόσμο. Δεν βαριόμαστε. Μαζί σου, Ριγιάννη, δεν βαριόμαστε να σηκώνουμε τρόπαια. Ναι, αλλά λέει όμως φέτος δεν πάω να φωνάξω άμα δεν το πάρω. Λέει. Πώς την περνάμε αυτή την νοοτροπία. Εγώ θα φωνάξω. Γιατί δεν δικαιολογείται αυτό. Άλλο να έχω ένα Παναθηναϊκό να έχει το Σαραβάκο, το Βάντσικ, το Βάντσικ. Ναι. Το Βαζέχα και λοιπά. Σε λέει να έχω ένα αντίπαλο δυνατό να το χάσω. Το χάνω από τα λιμά. Τώρα να το χάσω έχει λογική, έχει λογική. Από τον Ελκαντουρί και τον άλλο τον Αϊντάρεβιτ και... Δηλαδή έλεος κύριε πρόεδρε, έλεος. Καλά, ούτε και εσύ όμως έχεις Τζιοβάνι, Ριβάλτο, Τζελία. Όχι, δεν έχω. Έλα τώρα. Δεν κάτι έχω. Τα γάρια έχετε, τα οποία μας τα λέγατε ότι είστε και πλήρης ομάδα εδώ την πρώτη εκπομπή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έτσι λέγανε ότι είναι καλή, είναι έτσι θα τους δούμε οι χαρτιές. Οκ, okay, Λαρισαίος, επόμενη γραμμή. Ωραίος. Καλά. Ναι, εντάξει, καλό καλά. Πολύ καλά. Επόμενος κύριος, ναι. Ναι. Ναι, φίλε. Μ' ακούτε. Ναι, πολύ καλά. Γεια σας, Χρήστος λέγομαι, από Αλμυρό τηλεφωνώ, παοκτζής, από Αλμυρό Μαγνησίας. Αλμυρό Βόλου. Από το χωριό του Βασιλάκου. Ναι. Είσαι παοκτζής, μπράβο. Α, τι να είναι, Βασιλάκο έβγαλε εκεί. Ναι, είναι Ολυμπιακή στο Βόλο. Είμαστε λίγο τρελοί. Έχω παππού Ολυμπιακό, αδερφό Βάζελο και πατέρα εκτζή. Ωραίο. Ωραία οικογένεια. Και εσύ, Αργιανό, δεν έχετε. Αυτά τα κάνανε οι ψωμιάδιδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θέλω να μου πείτε λιγάκι τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την πορεία του ΠΑΟΚ φέτος και αν θα μείνει ο Τσέσκου για πολύ ακόμα έτσι όπως δείχνει η ομάδα. Θες να σου απαντήσω. Απάντησε Γιώργο. Ωραία, λοιπόν, θα σου απαντήσω. Ναι. Εγώ σαν ΠΑΟΚτης, τι πιστεύω εγώ επειδή ξέρω το DNA των συνοπαδών μου και τη διοίκησή μου. Αν ο ΠΑΟΚ την πάει έτσι τη δουλειά κούτσα κούτσα μέχρι τα ντέρμπι και την πατήσει στο πρώτο ντέρμπι, ο προπονητής έχει φύγει. Αν ο ΠΑΟΚ την πάει έτσι τη δουλειά κούτσα κούτσα και κερδίσει το πρώτο ντέρμπι, τον προπονητή δεν τον κουνάει κανένας. Καραϊσκάκη είναι το πρώτο ντέρμπι. Ναι. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ την πάει έτσι τη δουλειά, δεν την πάει έτσι τη δουλειά, χάσει και άλλους βαθμούς, πάει ο προπονητής. Αυτά είναι. Άρα λες. Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί ναι, πολύ συγκεκριμένα. Ναι. Καλό, καλό. Δεν, ναι. Καλό. Για καλό. Μένα δεν είναι καλό. Καλή απάντηση. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο DNA, το οποίο όμως δυστυχώς τόσα χρόνια δεν το έχει αποφέρει ένα τίτλο. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε αυτός ο άνθρωπος αν προσφέρει, τι προσφέρει, τι φταίει. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς τώρα να περιμένουμε να φτάσουμε στο Καρεσκάκι, να χαθεί όλη χρονιά για να πούμε μας κάνεις, δεν μας κάνεις. Εγώ δεν σου λέω να τον διώξουν, γιατί μπορεί τώρα, όχι, μην τον διώχνετε ρε. Στηρίξτε τον, φωνάξτε τον μέσα σε ένα δωμάτιο, εφόσον πιστεύετε ότι κάνει και πείτε του, ονομάτισε. Φταίει ο Μπίσεσμαρ, φταίει ο Μακ, φταίει ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Χρήστος, ο Αλέκος και πιάστε τους αυτούς από το γιακά. Και πείτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο προπονητής που είναι το απόλυτο αφεντικό αξιολογείο ότι εσείς φταίτε. Άρα εσείς θα την πληρώσετε. Ώστε στο τέλος είναι αυτό. Πρέπει στον ΠΑΟ τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το Σαββίδι και μετά, δεν υπάρχουν ξεκαθαρισμένες ευθύνες. Δεν ξέρουμε ποιος φταίει γιατί έφερε τον προπονητή. Δεν ξέρουμε ποιος φταίει γιατί δεν παίζει αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρουμε ποιος φταίει γιατί ξενυχτάει. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα το ξαναρωτήσω και φέτος. Κύριε Κωνσταντινίδη, ποια είναι η δουλειά σας στην ομάδα.
κύριε Τάδε, ποια είναι η δουλειά σας στην ομάδα, τι κάνει ο καθένας, τι κάνει ο γενικός αρχηγός, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο γίνεται ένας διορισμένοι. Αποφασίζουν όλοι για όλα. Δεν θα ξεχάσω εγώ, φίλε, το έσος με τον Τούντορ. Φέρνει το Βεζιρτζή, συνεδριάζουν 6 άτομα, λέει ο Βεζιρτζής, παιδιά, αποφασίσαμε εμείς οι 6 να τον διώξουμε. Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: εντάξει, σας άφησα να συνεδριάσω εγώ. Μην τον διώχνετε. Και τον διώχνουν μετά τον Βεζιρτζή. Δηλαδή τον φέραν και τον διώξαν. Καλά τον κάνουν τον Βεζιρτζή. Άλλο αυτό. Μεροκάματο στα 80 τώρα. Αλλά ρε Φίλιππο, τι δεν του δίνει. Του δίνει ένα αξίωμα να παίρνει κάποιε αποφάσει. Άμα είναι ρε παιδιά, ο καθένα που δεν έχει δουλειά τον παίρνετε στον ΠΑΟΚ, α του πάει στο Μακεδονία Παλάου, στο Βεζιρτζή και του άλλου, τον Κωνσταντινίδη κτλ. Να του δώσει και μια σκούπα σαν τη Βλαχοπούλα και θα αφήσουν. Τι για μπάλα τώρα. Πάμε διάλειμμα τελευταίο. Διάλειμμα τελευταίο. Τελευταίο διάλειμμα και πάμε 4 γραμμέ και φύγαμε. Διάλειμμα. Because we are your friends, you never be alone again. Come on. Rapto.gr. Pa 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 pa. Κάντε like. Pa 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 pa. Like like. Pa 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 pa. Guitar. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζει στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Λοιπόν, κομμουνιστής. Ραπτό.gr, μπαίνετε YouTube, πατάτε Ραπτόπουλος με αγγλικά γράμματα και στη συνέχεια μπαίνετε στο κανάλι και πατάτε subscribe, εγγραφή. Και μόλις γίνετε συνδρομητές μας, τζαμπαντάν.
ο κομμουνιστής λέει. Τέσσερις τελευταίοι λέω εγώ για σήμερα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Λοιπόν, τελευταία φορά παιδιά, Νίκος ο Περισσό. Όπα, όπα, είναι άδικο παλικάρι. Είναι άδικο. Τριτολογείς, είναι άδικο. Δευτερολογία. Παρόλοι να πάρουν γραμμή. Δευτερολογία επιτρέπεται, Νικόλα, άρα επόμενη γραμμή. Πάμε, δεν μετράει αυτό. Τέσσερις από το τέλος. Μάλιστα. Καλησπέρα παιδιά. Καλώς τον. Καλησπέρα παλικάρι. Πώς το είδαμε το παιχνίδι χθες, τον ΠΑΟΚ εννοώ. Όνομα και ομάδα, ΠΑΟΚ είσαι. ΠΑΟΚ είμαι. Κοίταξε, είτε κέρδιζε, είτε έχανε, είτε έβαλε σοπαλία, δεν έπεισε ότι έχει ταχύ... Δεν έπεισε ότι έχει... Με το δικηγόρο της πλάκας τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Μην ασχολείσαι ρε. Να σου πω λίγο κάτι, εδώ αντικατοπτρίζεται πώς αυτή τη στιγμή είδαμε το μάτς του ΠΑΟΚ. Αντί να ασχοληθούμε, δηλαδή ήταν τόσο χάλι ο ΠΑΟΚ που όλοι οι ΠΑΟΚτσίδες ασχολούνται με τον δικηγόρο. Μην μπαίνεις στο τρυπάκι του δημοσιογράφων, οπαδών και παραγωγών να ασχοληθούν με τον δικηγόρο, αφήνοντας το αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ ασχολίαστο. Ο δικηγόρος είναι γνωστός για αυτά που κάνει. Τα έχει κάνει ούκο λίγες φορές. Εξάλλου ο Κούγιας λειτουργήσε σαν ΠΑΟΚτσίδες δεκαετίας του 70 και του 80. Μην το κατηγορούμε. Κάποτε εμείς στη Θεσσαλονίκη είχαμε αναδείξει το λαό του ΠΑΟΚ μέσα από φοιτησιές, μπουνιές κτλ. Αλλά εδώ. Εντάξει, μη. Όταν τα κάνουμε εμείς, είμαστε μάγκες, όταν βαράμε γροθιές, όταν μας φτύνουνε, είναι αλήτες οι άλλοι. Άστο τον Κούγια. Πες μου για τον ΠΑΟΚ. Τι σε χάλασε περισσότερο. Θα σου πω εγώ. Εγώ, σαν ΠΑΟΚτσής, θα με χάλαγε περισσότερο όταν θα έβλεπα τον Περόνι να μου περνάει σε σπρίντο Βαρέλα. Θα ήταν το χειρότερο από όσα είδα. Ακούω εσένα τώρα. Με χάλασε περισσότερο ο ραπ η ενέργεια του Κουλούρη, που η πρώτη του ενέργεια, φίλε, από την ώρα που υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο, μπαίνει στο παιχνίδι και στην πρώτη του ενέργεια παίρνει κόκκινη. Για ένα ΠΑΟΚ που θέλετε και θέλουμε να βλέπουμε όλες τις ομάδες καλές, ο Κουλούρης θα έπρεπε να πάει να παίξει σε μια ομάδα και εγώ θα πω σε ποια ομάδα. Εάν τον πετάξει ο ΠΑΟΚ τον Κουλούρη στα σκουπίδια. Το Παναθηναϊκός τον παίρνει. Όχι. Η ΑΕΚ. Όχι. Ο Ολυμπιακός. Όχι. Όχι. Τον παίρνει ο Πανιόνιος. Όχι. Τον παίρνει ο Πανιόνιος. Όχι. Όχι. Τα Γιάννενα. Ναι. Όχι. Εγώ ίσως. Λέω ναι. Όχι. Ίσως. Όχι. Όχι. Εσύ Γιάννη και Μπρούνο. Ο Ατρόμητος τον παίρνει. Όχι. Όχι. Ο Πλατανιάς τον παίρνει. Ναι. Ναι. Η Λιβαδιά τον παίρνει. Όχι. Καλύτερο center for έχει η Λιβαδιά από τον Κουλούρη. Έχει το μαύρο 35 χρονών. Παιχταρά. 37. Η Λάρισα τον παίρνει τον Κουλούρη. Και αν πάρει τον Κουλούρη θα ξεκινήσει ο Περόνε, ο Νασλίδης ή ο Κουλούρης βασικός. Νασλίδης. Ο Περόνε. Συνέχισες, ακούω. Έχεις το Μακ και το Βιερίνια για τη ξυλοκερατιά Κιλκής. Και ο Πέλκας είναι αξονάτος, φορ δεύτερος. Στη γραμμή χάνεται. Πολύ παραμύθι έχει ο ΠΑΟ. Αλλά μην καυγίζετε, μπορεί να το πάρετε ελλείψη άλλων. Επόμενη γραμμή. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ραυτόπουλε, έλα. Ραυτόπουλε, σε περιμένω. Άντε κλείσε, κλείσε τα γραφική, να πούμε. Άντε κλείσε, ο Κύπρος. Αναχαθείς, κρύε. Κλείσε βρεγραφική να πούμε. Είσαι και Κύπριος, είσαι και κρύος, είσαι και μαύρος, έχεις και άσχημη γυναίκα σίγουρα γιατί Κύπρια είναι. Ήταν ωραίο, αστείο, πες κάτι άλλο. Σαχλαμάρα, σαχλαμάρα, κρύε. Ναι. Καλημέρα. 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 Για να καταστήσουμε την αλήθεια, ναι. Τώρα ξημερώματα, σε αυτό τον άθλιο Μπολσεβίκ που βγήκε. Μπολσεβίκο. Οι Ουκρανοί είναι γερμανικό φίλο να του πείτε. Και στο Τρίτο Ράιχ συμμετείχαν 100.000 Ουκρανοί με τη μεραρχία Ιβάν. Ένα το κρατούμενο. Τι δεν Ιβάν, Σαββίδη. Ναι, αλλά αυτό με τη δυνάμωση του Ιβάν δεν έγινε. Αυτό έγινε. Και άλλο φιλικό. Ναι. Στο Καντή τη Πολωνία. Όπου κατεσφάγει ολόκληρο τάγμα πολωνικό από του. Ένα! Δεν σε ακούμε, ρε φίλε, κόβουν αυτοί. Ξαναπάρτε από την αρχή. Πάρτε από την αρχή. Λέγε. Στο Καντή τη Πολωνία έγινε σφαγή ενό τάγματο πολωνικού στρατού. Λίγο με νοιάζει, φίλε. Ναι. Αυτό το απέδωσαν στους νεοναζί, στους ναζί τότε. Πάλι λίγο με νοιάζει. Και των υστέρων τους είδα εκτελέσει οι κομμουνιστές. Λίγο με νοιάζει. Λοιπόν, να μην κοιμάται μέσα στον Περισσό και διαβάζει παραμύθια για φιλικά και τέτοια, να πάρει το βιβλίο του Σολτσενίτζιν, το Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ, και να διαβάσει τι παθαίνουν αυτοί που δεν αναδύουν του καθεστώτους. 2 εκατομμύρια εξαφανίστανε.
Ναι. Τώρα... 2 εκατομμύρια. Ναι. Τους εξοντώσαν επειδή δεν ήταν με το καθεστώς. Αρκετά με την προπαγάνδα. Καταρχήν, όταν μπήκαν οι Ναζί στην Ουκρανία, τους υποδεχτήκαν σαν απελευθερωτές από τους Ρώσους. Ακριβώς. Όπως το Μεγαλέξανδρο, το δικό μας, αυτή. Είναι γερμανικό φύλο και είχαν 100.000 στρατό στο Χίτλερ τις διαταγές. Άντε το παραμυθά το βλάκα. Φάγατε όμως μετά ένα τρύπημα. Φάγατε ένα τρύπημα, εσύ γιατί ξέρω τι υποστηρίζεις, το οποίο ήταν τόσο όταν ήρθε ο Ρώσικος χειμώνας. Το τρύπημα που φάγατε, τρύπημα ακόμα τρέμουν τα δοντάκια σας. Από τι τρύπημα, τι τρύπημα. Και μη χαρακτηρίζεσαι, τι να σε χαρακτηρίζεις. Ναι, όχι χαρακτηρισμοί. Τι τρύπημα φάγανε, ρωτάει. Όταν έκανε, έφτασαν λίγο έξω από τη Μόσχα και το είχαν σίγουρο. Αλλά ο Ρώσικος χειμώνας πλάκωσε και είναι γεγονός ότι εκεί φάνηκε ο πατριωτισμός των Ρώσων πολιτών, οι οποίοι σας πήρανε φαλάκι. Και αν δεν υπήρχε σήμερα Σοβιετική Ένωση, καλός ή κακός, όλη η Ευρώπη ναζιστική θα ήταν. Έχει δίκιο. Οι Ρώσοι τον πήραν τον πόρεμο από τις μυστικές υπηρεσίες. Δεν έχει σημασία. Με το κουτί το τέτοιο. Να σου πω τι. Με το κουτί το έγινε και ταινία. Οι Γερμανοί υπολόγισαν σε κάποιες δυνάμεις των Ρώσων. Οι Ρώσοι αποσύραν τις δυνάμεις από τα σύνορα με την Ιαπωνία, γιατί δεν περιμένανε πόλεμο ότι θα τους επιταθούν οι Ιάπωνες. Και διπλασιάσαν έως τριπλασιάσαν τις δυνάμεις τους και πήραν παραμάζωμα μετά τους Γερμανούς. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι. Stop. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Χαίρετε. 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 Μια ερώτηση. Ναι. Στον Κωστή. Ναι, ναι. Κωστή, πες μου τώρα τους κατά προσέγγιση ένα-δύο καλούς προπονητές στην Ευρώπη. Κοίταξε, αυτός της 31 χρονών της που έπαιξε το όνομα... Τη Λιψία. Όχι. Χόφενχάιν. Χόφενχάιν. Δεν ξέρω πόσο κάνει. Όχι. Νομίζω ότι είναι. Συγγνώμη, 30 χρονών. Παοκτσής είστε, κύριε. Όχι, ναι. Φίλε μου. Α, ναι. Γιατί... Εγώ βλέπω στον επόμενο προπονητή σπουδαία πράγματα αυτόν. Γιατί. Γιατί ενώ στη Γερμανία παρακολουθώ σχεδόν όλες τις ομάδες. Ψέματα θα πω. Τις μεγάλες ομάδες όταν παίζουν με τις μικρές και στιγμιότυπα. Στιγμιότυπα βλέπω σίγουρα. Υπάρχουν άμυνες πάρα πολύ ανοιχτές κτλ. Ναι. Αυτός είναι πιο Ευρωπαίος, πιο διαβασμένος, την έχει δει καλύτερα και σαν 30 χρονών, 31, πιστεύω ότι έχει μεγάλο ταλέντο, οι αλλαγές του καλές. Έχει παρουσιάσει και καλό σύνολο. Απ' τους νέους δηλαδή αυτόν βλέπω. Ερώτηση λοιπόν, το Μαλάτο. Ναι. Μαλάτε. Ορίστε. Εάν φέρεις τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, αυτό που είπε ο Κωστής, και οποιονδήποτε άλλον προπονητή εισάξιος αυτών, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε καλό ποδόσφαιρο ποτέ όσο υπάρχουν αυτά τα μπάζα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και εξηγούμε. Ναι. Αυτός ο Ολυμπιακός είναι έργο Μαρινάκη. Για να ξέρουμε, Μαλάτε, τα Γιουσουφάκια δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού στον έντυπο τύπο και στο ραδιόφωνα να πάψουν να το λιβανίζουν και να κάνουμε κριτική στον πρόεδρο, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν με πειράζει που έχασα σήμερα. Δεν με πειράζει και να χάσω το πρωτάθλημα. Το αυτονόητο. Σε ένα μάτς. Σε πειράζει ο ραγιαδισμός και το... αυτό που κάνουν και οι παοξίδες στο Σαββίδι. Το ντεμενά. Το γλύψιμο, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Εγώ όμως δεν διαβάζω ούτε εφημερίδες ούτε τους. Ναι, ακούω. Σου λέει όμως αυτός που διαβάζει. Και εσύ πρέπει να διαβάζεις. Δεν διαβάζω. Λοιπόν, ναι. Τους ταΐζει τους δημοσιογράφους. Ναι. Όταν λοιπόν τους ταΐζει, όταν ταΐζει δεν άτομα, δεν απαραίτητο. Ναι, εντάξει. Μπορεί να τους φοβίζει. Ωραία, και αυτό είναι. Μπορεί δηλαδή, όπως έχασε τη δουλειά του στην Νόβα, ποιος ήτανε, και τον πήρε μετά στο κανάλι του Αλαφούζος. Τον τέτοιο λέει, το Σπυρόπουλο. Το Σπυρόπουλο. Ναι. Σου λέει από φόβο. Ναι. Κοίταξε, οι δημοσιογράφοι δεν έχουν τη δύναμη να τα παίρνουν. Μπράβο. Ελάχιστες περιπτώσεις κτλ. Διότι είναι πολλοί. Και πολύ για λίγες θέσεις. Συνήθως αυτά τα κάνουν πρώτον οι οργανωμένοι. Μπράβο. Οι οργανωμένοι έχουν καλύτερη πρόσβαση στο να τα πάρουν από τους δημοσιογράφους. Οι οργανωμένοι αντικατέστησαν τη δεκαετία του 90 τους δημοσιογράφους που τα έπαιρναν. Οι οπαδοί, οι οργανωμένοι έχουν καλύτερη πρόσβαση να τα πάρουν. Για... Τι θέλω να σου πω. Γιατί κινδυνεύουν οι πρόεδροι περισσότερο από τους οργανωμένους. Από ό,τι από τους ανοργάνωτους δημοσιογράφους. Μήνυμα λοιπόν στους φιλάδους του Ολυμπιακού. Ναι. Μήνυμα στους φιλάδους του Ολυμπιακού. Μαλάτε, πρόσεξε να δεις. Όσο υπάρχει ο Μαρινάκης, και μη μου πει κανένας για χαριστία,
Όχι. Γιατί τα 7 χρόνια που πήρε το πρωτάθλημα ο Μαρινάκης, τα πήρε με μια Ιάκη διαλυμένη. Δεν υπήρχε. Τα πήρε όμως. Ο Παναθηναϊκός με τα γνωστά προβλήματα και ο υπαοξίδης που ήρθε ο Ιβάντος υποσχέθηκε από το πρώτο χρόνο πρωτάθλημα και ακόμη βολοδέρνει κι αυτός. Άρα ναι, αλλά τα πήρε, θα σου πει ο. Ναι. Τα πήρε. Τα πήρε. Εγώ θέλω να δω Κωνσταντίνε και Μαλάτε καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω. Ναι. Θέλω να δω καλό ποδόσφαιρο. Θέλω να δω να προχωράω στην Ευρώπη και αν όχι στο Champions League, στο UEFA, δηλαδή Europa, όσο γίνεται, δεν μπορεί να πηγαίνει πράγκα τελικό, οι γιγάντες στους 8, α, πες τα μικρομεσαίες ομάδες στους 8. Πες τα από την Ευρώπη. Γενικά μιλάει αυτός. Γενικά μιλάω, παιδιά. Για παραπέρα δεν ξέρω, αλλά για φέτος εγώ δεν βλέπω. Φέτος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα φέτος. Όταν έχω ένα σεμπά, ο οποίος είναι αναδικατάστατος και όταν λείπει έξω λέω δεν παίζω σεμπά, ο οποίος στα 4 χρόνια έβαλε 3,5 γκολ και έδωσε 3 ασίστ, δεν έχω ομάδα. Εξτρέμ του Ολυμπιακού υποτίθεται που δεν έχει τρίπλα. Δεν έχω ομάδα. Βραζιλιάνη. Δεν έχω Καρεπέ, δεν έχω Τζοβάνι, δεν έχω Τζόρτζεβιτς, δεν έχω Γκαλέτη, δεν έχω Μέλμπεργκ. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Συμφωνώ μαζί σου. Ψωνίζω από το καλάθι και αν μου βγει κανένας, τον πουλάω. Μαρινάκι, άντε τώρα να πούμε. Ας ξυπνήσουν Ολυμπιακοί και να ξέρουν ποιος φταίει. Και να μην φοβούνται να πούνε την άποψή τους. Τι λέμε εδώ την άποψη. Δεν νομίζω. Γενικότερα μιλάω. Α, γενικότερα για να καταλαβαινόμαστε ποιος φταίει. Γιατί καλά πήρε στα 50 Μαρινάκι. Συν ό,τι άλλα έχεις πάρει. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός 7 χρόνια να έχει πάρει 200 ποδοσφαιριστές. Είναι αξιολείπητο κάθε χρόνο 15-20 και να λέω το Σεπτέμβριο δεν είμαι έτοιμος γιατί δεν έχω μοντάρει την ομάδα. Όχι Μαρινάκη, η πολιτική σου έχει αποτύχει. Και σου λέω ο Ολυμπιακός 50ης που από τα 12 του ανδρώθηκε και μεγάλωσε στην 7. Από Αθήνα παίρνεις? Όχι, από Θεσσαλονίκη, Τούμπα. Εντάξει. Οκ, μπορεί, πάμε στους δύο τελευταίους. Για αρχή να πούμε λίγο εδώ. Ναι. Ήθελα να το πω και στην αρχή, το ξέρεις ότι το θυμήθηκα τώρα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα αυτή τη στιγμή. Εδώ φαίνεται το κακό DNA του ΠΑΟ. Το ότι δεν υπάρχουν Άρης και Ηρακλής. Αν αυτό το 1-1 δεν γινόταν στη Λάρισα και γινόταν σε κανένα Καφτατζόγλιο ή σε κανένα Χαριλάου με αυτό το ποδόσφαιρο, τώρα θα είχαμε τις 50πλάσιες γραμμές. Ενώ τώρα που τα λέω εγώ είμαι ο κακός. Επειδή έγινε στη Λάρισα ή επειδή έγινε με το στη Λιβαδιά. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Δυστυχώς. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Έτβιν από Τύρανα. Λίγο δυνατά, φίλε. Φώναζε λίγο. Έτβιν από Τύρανα, Ολυμπιακός. Έτβιν από Τύρανα. Ναι, αυτός Αλβανός σου παίρνει, το φίλος Αλβανός. Ο φίλος μας. Τι έγινε τώρα, διώξαμε τη Χάση και κάναμε ομάδα, φέραμε τη Τάκη. Καλά σε λέει τώρα. Ναι, απάντησε τώρα. Κοίταξε, φίλε. Ο Χάση, όταν ξεκίνησε και έπαιξε στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, ήταν πολύ καλός. Από εκεί και πέρα ήταν πολύ καλός και με τη Ριέκα στη Ριέκα. Από εκεί και πέρα με τη Λάρισα έπαιξε λίγη μπάλα Ολυμπιακός. Εγώ θα ήθελα να ενδιαφέρει. Και από εκεί και πέρα μου τα έκανε όλα μαντάρα. Γιατί, να σε πω γιατί. Πες το. Γιατί τον έπαιρνε σε όλη μέρα τηλέφωνο, ρε. Να πω να βάλει ποιο να μην βάλει, δεν μπορούσε να κάνει ομάδα, ρε. Δεν κατάλαβε. Ναι, ένα λεπτό θα σου απαντήσω. Εγώ προηγουμένως λέγανε για οργανωμένους και λοιπά. Εγώ λοιπόν παίρνω τον οργανωμένο τάδε όταν παίζουμε στο Καραϊσκάκι και του λέω πήγαινε να συστήσεις αυτό. Το καταλαβαίνεις. Και μη χειροκροτάτεσες εδώ. Μάριε και Γιώργο, μη χειροκροτάτε γιατί αυτό μπορώ να σα το αποδείξω. Δεν μου λένε στο όνειρο, σήμερα γιατί δεν πήρε τηλέφωνο με τον Μάτσο Καρεσκάκη. Τι να τον πάρω αυτόν τον άνθρωπο ρε εσύ, αφού μου παίζει με 10 παίχτες και δεν καταλαβαίνει. Τώρα θα παίρνω πιο πάνω από τον Τάκη, μη στεναχωριέσαι. Δεν τους παίρνεις ρε Σιγιάννη να αγοράσεις. Στο τέλος θα πάω με προπονητής. Τι σάμουσα εσύ εκεί να προηγηθείς. Εγώ είμαι εδώ στον Ολυμπιακό. Με το Σιπτάρι εδώ πέρα να στείλω κρετήσματα στη Αντρέα. Γεια σου. Και όλη την επιτροπή να πω το Facebook να την πλακώσω το ξύλο τη σπάσω. Γιατί ρε φίλε. Έτσι ρε, τη σπάσω το ξύλο όλες. Γιατί, τι σου κάνανε.
Τίποτα, βέβαια, έτσι λέω απλά. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, θα το στο πάρτο, γιατί δεν έπαιζε πάλι. Φίλε, για το Κύπρος Ελλάδας, όπως το βλέπω, Eurovision. Εγώ θα ήθελα να δω το Κύπρος Ελλάδα, ναι, αν ενδιαφερόταν η Κύπρος. Αν είχε κερδίσει στο Ιντερνετ. Ναι, ρε φίλε, ναι. Greece, 10 points. 12, όχι βρε, 12 points. Τελευταίος. Μ' αρέσει πάντως που ηρωνευόσαστε. Ενώ ξέρετε ότι εγώ δεν λέω κάτι που μπορώ να πω. Όπα Γιάννη, αδερφέ Γιάννη. Ναι. Απορώ ολόκληρο, κάτσε τώρα, δεν τα λαθώ. Αν το λέει αυτό ο Γιώργος τον πάω, θα κάνω εδώ πέρα κουμπές 3 μήνες. Ολόκληρος Ολυμπιακός, αν για τα και φέρετε από τα τηλεφωνήματα ενός οπαδού του, θα τα λαθώ. Το πώς θα πω για τα και φέρετε, συστάσεις κάνουμε. Συστάσεις κάνουμε, τι είστε και κάνετε εσείς. Θα πάρει ο Γιώργος, θα πήγαινε στον πάω και ψηλά η στάνον, έλα ρε. Βάλε δεξιά τον Λέωβα, της αριστερά τον Μάτος. Απάντησέ τους. Εδώ έβγαλε φύλλα 4 μια ανακοίνωση και κάνετε 4 μεταγραφές σε μια μέρα. Το άλλο λέει τώρα. Άσε και τώρα. Καλά σε λέει. Έβγαλε μια ανακοίνωση δίρα 4 και κάνε. Τι άλλο να βγάλει οργανωμένη φύλλα ανακοίνωση. Τι άλλο να παίρνει ο άλλος τηλέφωνο εδώ πλάκα μου. Είναι η φωνή της ομάδας στη Βόρεια Ελλάδα, αγαπητέ. Ποιος και είσαι. Καλά πλάκα μου κάνεις εδώ εμένα με φίλη μου. Γαύροι που τους ξέρω εδώ πέρα, ούτε που σε ξέρανε. Καλά. Λέω, φέραμε το μαλάτο των Ολυμπιακών μας. Λέμε, δεν το ξέραμε, λέει αυτό. Το ξέρουν, ξέρουν τώρα. Τώρα το ξέρουν, ναι. Το ξέρουν τώρα. Στην Νεάπολη, ρε φίλε, ούτε ένας δεν σε ήξερε. Τους λέω, Νεαπολίτης είναι, λέω, δεν τον έχετε πετύχει καμιά φορά. Δεν είμαι Νεαπολίτης. Εδώ δεν ξέρω τον Τζόρνταν στην Νεάπολη. Άλλο αυτό, ρε φίλε, εντάξει. Με τρελάει. Αν δεν τύχει να δει κάποιο, γιατί δεν είμαστε πανελληνίου εμβελία στο κανάλι. Άρα, πώ είσαι ο εκπρόσωπο στη Βόρεια Ελλάδα. Μα στη Βόρεια Ελλάδα δεν βλέπω τον άνθρωπο. Πάκο. Ξέρεις κανέναν Ολυμπιακό να μιλάει εδώ πάνω. Καλά σε λέει. Κοτάρες όλοι. Άντε μπράβο. Κοτάρες. Έχουμε ακροατή. Τελευταίος. Έλα. Πάει, έτσι, ναι. Πάμε. Ναι. Συνέχισε. Πάμε φίλε. Πάμε, φίλε. Όνομα και πάμε για να πάμε για ύπνο. Είμαι ο Ανεριώτης και πριν από αυξής να μιλήσει. Να δώσει τη σειρά μου σε άλλο. Ναι, ναι, τώρα ναι, δεν τον αφήσαμε να μιλήσει. Σωστά, πες. Πριν τις διαφημίσεις. Ήθελα να κάνω να πω λίγο τη γνώμη για τον Πάο και τη Σαββίδη, αν με επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Εδώ ελεύθερα, φίλε, δεν παίρνουμε λεφτά ούτε από το Μαρινάκι ούτε από το Σαββίδη, οπότε μπορείτε να λέτε ευπρεπώς ό,τι γουστάρετε. Εντάξει, ούτε από το Μελισσανίδη. Ευπρεπώς, σκίστε τους, δεν παίρνουμε δεκάρα από κανέναν. Ούτε διαφήμιση ούτε τίποτα. Σκίστε τους, αλλά με ευπρέπεια. Ακούμε. Ναι. Η πορεία του Πάο και τη Σαββίδη, μια ομάδα υποτίθεται. Από εκεί που ήταν βουτυγμένος στα χρέη και τα λοιπά, έχει λεφτά, έχει ένα κύψη, έχει μια επιφάνεια, τα έχει και καλά. Δεν είναι ανοικοκύρευτος. Ναι. Ναι. Βέβαια, ναι, έκανε μια λογιστική ενημέρωση ο κύριος Σαββίδης μέσω ένας φόρο τεχνικού, ξεχνάω, Φαρλάτος, κάπως έτσι λέγεται, ναι, η οποία λέει ότι αν φύγει ο Σαββίδης, καήκατε. Διότι λέει εδώ ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα 15 εκατομμύρια το χρόνο. Που σημαίνει ότι είναι κακοί πελάτες του ΠΑΟΚ και εάν ο Σαββίδης κάθε χρόνο δεν κάνει 15 εκατομμύρια ευρώ αύξηση με το κου κεφαλαίου, ο ΠΑΟΚ σε 10 χρόνια θα είναι 150 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Ναι. Αυτό το σχολίασαν κάτι μενδρίνη του Ζαγορά και τα λοιπά απ' έξω φάλτσα φάλτσα, ότι δεν είναι και πολύ καλό λογιστικά. Το πέρασαν και οι δημοσιογράφοι και οι οπαδοπαραγωγοί. Απ' έξω κι αυτή. Μια σκέφτασε 2 και 4, για πέφτασε εσύ 2 και 25. Πώς το βλέπεις? Όπως έχουμε πει και για το Μαρινάκι, 7 εκατομμύρια πήρε στον Έγκελς και πούλησε στο Ρέτσο κτλ. Να μην μπαίνουμε βέβαια σε λογιστικά, αλλά αυτό ήταν προκλητικό, ότι ο ΠΑΟΚ χωρίς το Σαββίδη παίρνει 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Σαν να σας λέει, Καριόλια, εγώ, μας λέει, μην μου κάνετε και πολύ κριτική, γιατί άμα φύγω, δεν βγαίνετε. Μα προφανώς, γι' αυτό όλοι προσπαθούν να. Για το λαό μιλάω. Προσπαθούν να βρουν ευθύνες οι προπονητές και οι παίχτες. Δεν έχω δει κάποιον να βγει ανοιχτά εναντίον του Σαββίδη. Ναι. Και η θέση να το κάνει πιστεύω για τα μάτια του κόσμου. Όχι, το εννοεί, γιατί και αυτοί φοβάται. Ωραία, φίλε, εμείς τολμήσαμε να μου κάτι πέρσι και μα την πέσανε εδώ πέρα. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι σε 4 χρόνια η πιο επιτυχημένη χρονιά ήταν η χρονιά 14-15 με τον Άγγελο Αναστασιάδη, που με ένα ρόστερ. Πώς θα το πω τώρα, 12 παιχνίδια. Τρύπημα έπεσε όμως. Σας τρυπήσανε.
Ναι, όμως πέρσι πήραμε κύπελο. Εντάξει, πιο πετυχημένη χρονιά είναι το πρώτο μετρόφαιο. Βγήκε ο Αναστασιάδης και είπε: άκου να δεις τώρα. Εγώ δεν μετράω. Εγώ το θεωρώ πολύ τζούφιο το κύπελο. Δεν μ' άρεσε το κύπελο. Βγήκε ο Αναστασιάδης. Άκουμε. Για κανένα λόγο. Βγήκε ο Άγγελος Αναστασιάδης και είπε ότι επί Σαββίδη μας τρύπησε ο Ολυμπιακός. Να ήταν επί Βουλινού, επί Πατατούδη, επί Γούμενου, επί Παντελάκη, επί Βουλινού. Να πούμε ναι. Αλλά να βγει ο Αναστασιάδης και να πει μας τρύπησανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή μας τρύπησαν κανονικά. Επί Σαββίδη είναι προσβλητικό. Είναι δύο κομμάτια, αυτό και το λογιστικό, τα οποία μούχτι. Να ήταν επί Χάρη Σαββίδη. Ναι! Η γνώμη σας για τον Άγγελο ποια είναι ακριβώς? Εγώ τον θεωρώ τον πιο καλό προπονητή που έχω δει. Γιατί είμαι εκεί 20 χρόνια, δεν έχω δει πολλούς προπονητές και δεν ασχολούμαι τόσα πολλά χρόνια. Για μένα προσωπικά είναι ένας τίμιος εργάτης του ΠΑΟ. Έχω διαφωνήσει πάρα πολλά μαζί του. Αυτό που τον έχω παραδεχτεί είναι ότι δεν έχει βάλει τουλάχιστον ευρώ στην τσέπη του. Διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ ήμουν αυτός που είχα πει κάποτε ότι δεν πάει καλά με την ομάδα και πρέπει να αντικατασταθεί. Αλλά σίγουρα σε σχέση με κάτι άλλους είναι πολύ καλός. Και είναι ίσως ένας από τους λίγους ανθρώπους ο οποίος δικαιούται αυτή τη στιγμή να βραβευτεί στην Τούμπα. Ο Αναστασιάδης φέτος ως προπονητής του ΠΑΟΚ, με τη φελάδα που έχει, με την καλή την έννοια και το στοιχείο της επανάστασης, θα έδινε στον ΠΑΟΞΙ και έναν πιο πολεμικό χαρακτήρα. Πολύ δελασάλ βρωμάει ο ΠΑΟΞΙΣ. Πολύ καλαμαρί βρωμάει. Κατάλαβε. Δεν θα μπορούσε φέτος να δουλέψει. Ο Αναστασιάδης ήταν ο μόνος προπονητής. Όπου αποχωριατοποίησε τον ΠΑΟΞ. Τον έκανε 7 νίκες εκτός έδρας στην Αθήνα. Αποβλαχοποίησε τον Βλάχο τον ΠΑΟΞ. Ποιος? Ο Βλάχος ο Χωριάτης, ο Αναστασιάδης. Καλό βράδυ. Θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα εδώ να κάνουμε εκπομπή ή θα μου κάνετε τις κότες? Εγώ λέω προσωπικά όχι. Να μην κάνουμε. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να μην κάνουμε. Να κλείσω λίγο, εγώ θέλω να σου πω. Να μην κάνουμε. Να μην κάνουμε ή να κάνουμε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τι πείτε. Δύο να κάνουμε. Καραβουσιάνο θα έρθει. Άμα έρθουμε τρία άτομα, τι να έρθουμε να κάνουμε. Εγώ ρε θα σας απαντήσω για πάρτε το. Καλά, θα σας ενημερώσουμε. Ναι. Να κάνω ένα τελευταίο λίγο σχόλιο πάνω σε αυτά που είπαμε πριν. Να κάνεις. Λοιπόν. Λες τώρα ότι ο Σαββίδης παραδέχεται ότι κάθε χρόνο παίρνει 15 εκατομμύρια μέσα, δηλαδή. Έτσι είπε ο ίδιος. Έτσι είπε. Έτσι είπε ο φοροτεχνικός. Λοιπόν, βάζει ο άνθρωπος από την τσέπη του. Εγώ αν ήταν ο Σαββίδης, ας πούμε, πρόεδρος μου και μου έλεγε αυτό το πράγμα, ναι, σαν αγνώστο παδός, θα έλεγα: κύριε Σαββίδη, σε όλες τις δουλειές σας δείχνετε είστε νοικοκύρης, είστε επιτυχημένος. Ναι. Γιατί κρατάτε τότε ένα προϊόν, ναι, το οποίο κάθε χρόνο είναι ζημιογόνο για εσάς. Τίποτε άλλο. Και γιατί δεν κάνει κάτι να φτιάξει την κατάσταση. Επιχειρηματικά είναι. Καθαρά αυτό. Έτσι. Α, βέβαια, εννοείται. Μπορεί να κάνουμε, μπορεί να μην κάνουμε εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Αν κάνουμε, θα είναι λίγο live στυλίστικη. Οπότε ο Ασλαμάς καλό ήταν να έρθει, δεν ξέρω δικό του θέμα είναι. Αυτές οι βρωμοεθνικές τώρα, οι κολοεθνικές ομάδες. Δεν έχει ενδιαφέρον τώρα, Ελλάδα, Κύπρος κτλ. Μπορεί και να μην κάνουμε. Μπορεί και να μην κάνουμε. Λοιπόν, τα λέμε. Bye. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλε
μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιεχού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιεχού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζή και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα.